Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στο τέταρτο κλινικό απεικονιστικό σεμινάριο, που σήμερα έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αφορά την χειρουργική και τη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων και τις επιλογές που έχουν απεικονιστικό ενδιαφέρον. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που σήμερα είναι μαζί μας και που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σημερινή εκδήλωση. Να σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους θερμά και τους χειρουργούς και τους ακτινολόγους που μπήκαν σε αυτόν τον κόπο και θα μας φωτίσουν με την εμπειρία που έχουν σε ένα θέμα που είναι σημαντικό και που πρέπει κανείς να το γνωρίζει όσο μπορεί σε περισσότερο βάθος, γιατί συναντιέται στην καθημερινότητα. Επομένως, και για τον κύριο Τσουφά είναι η ευχαριστία στον καθηγητή που τον αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή, και για τον συνάδελφο τον κύριο Κατσάνο και για τον κύριο Παχιαδάκη και ασφαλώς και για τον κύριο Γουλή, που και άλλη φορά είχαμε την τιμή να είναι μαζί μας. Και θα δώσω απευθείας το λόγο στους συντονιστές της σημερινής εκδήλωσης, την κυρία Αναστασίου Αθανασία, διευθύντρια στο Ιπποκράτειο, και ασφαλώς από το Ιπποκράτειο είναι και η κυρία Γεωργοπούλου Βίβιον, που είναι μία από τους ομιλητές. Και τους ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους, τις οικογένειες της ακτινολογίας. Κυρία Αθανασίου, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη για την τιμή που μας έκαναν να συμμετάσχουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που διοργανώνει το Τμήμα Ακτινολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι σίγουρο ότι απασχολεί τους ακτινολόγους, τους συναδέλφους ακτινολόγους που εργάζονται στα νοσοκομεία όπου γίνονται μεταμοσχεύσεις ύπατος, αλλά και στα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο ακτινολόγος πρέπει να είναι γνώστης τόσο της προεγχειρητικής απεικόνησης του ύπατος, όσο και των μεταχειρητικών επιπλοκών, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση τους, όπως θα μας περιγράψουν οι πολύ έμπειροι συνάδελφοι, η κυρία Βίβιαν Γεωργοπούλου, διευθύντρια εσείς στο νοσοκομείο του Ιπποκρατίου και που συμμετέχει ανελιπώς τα τελευταία χρόνια στις συναντήσεις στις κλινικο-ακτινολογικές, αλλά και ο κύριος Αδάμ Χατζηδάκης, ο καθηγητής ακτινολογίας, με εξειδίκευση στην επεμβατική ακτινολογία και στην θεραπευτική διεκπεραίωση των επιπλοκών που μπορεί να παρουσιάσουν ασθενείς με μεταμοσχεύσεις ύπατος. Να ξεκινήσω. Θα προχωρήσουμε στον πρώτο μιλητή. Προχωράμε στον πρώτο μιλητή, στον κύριο Κατσάνο Γεώργιο, με θέμα επιπλοκές στη χειρουργική και τη μεταμόσχευση ύπατος. Και από εκεί μπορείτε να το πάρετε. Δεν είναι άλλο. Δεξιά. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση και το πολύ ενδιαφέρον θέμα που μου ανατέθηκε, που είναι η διάγνωση, οι επιπλοκές στη χειρουργική και τη μεταμόσχευση ύπατος. Και θα αρχίσω λέγοντας ότι στο θέμα είναι η χειρουργική και η μεταμόσχευση ύπατος, που είναι δύο εξειδικεύσεις, οι οποίες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν παρουσιάσει μία τεράστια ανάπτυξη, και είναι δύο εξειδικεύσεις οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα η μία με την άλλη και αλληλοσυγκυρώνονται. Και η χειρουργική ύπατος συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνικών της μεταμόσχευσης ύπατος σαν πιο πρώτη εμπειρία χειρουργική, αλλά και η χειρουργική των μεταμοσχεύσεων μπόρεσε να δώσει μία όθηση στη χειρουργική ύπατος για τις περίπλοκες και μεγάλες υπατεκτομές. Και αυτή, αν θέλετε, η επιτυχής πορεία αντανακλάται και από τους αριθμούς και στις υπατεκτομές, αλλά και στη λαπαροσκοπική χειρουργική του ύπατος, η οποία, όπως βλέπετε, με τα χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται. Και παρόμοια ιστορία με τις μεταμοσχεύσεις ύπατος, οι οποίες πραγματικά άλλαξαν το ρου της ιστορίας, της φυσικής ιστορίας πολλών όσων που οδηγούν σε τελική θανατηφόρα υπατική ανεπάρκεια και χωρίς τη μεταμόσχευση δεν υπάρχει αντιαποτελεσματική θεραπεία. Και βλέπετε ότι ακόμα και τα παλιά χρόνια που η
η θνητότητα ήταν μεγάλη, όλες οι χώρες σιγά σιγά άρχισαν να αναπτύσσουν προγράμματα τα οποία άρχισαν να αυξάνονται με επιτυχία. Και αυτή η εξέλιξη της χειρουργικής του ύπατος και των μεταμοστέσεων φαίνεται και αυτό το γράφημα όπου είναι η επιβίωση των ασθενών τις διαφορετικές περιόδους. Βλέπετε ότι στην αρχή η μεταμόσχηση ύπατος ήταν κάτι το εξαιρετικά βαρύ με 80% θνητότητα και βλέπετε σιγά σιγά πώς περνώντας τα χρόνια και πώς καθώς αυξανόταν και η εμπειρία αλλά και οι γνώσεις περί ανασοκαταστολής, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικά και συνεχίζουν να βελτιώνονται. Είτε λοιπόν μιλάμε για μεταμόσχηση ύπατος, είτε μιλάμε για χειρουργική ύπατος, μιλάμε για μεγάλα χειρουργία και όπως καταλαβαίνετε τα μεγάλα χειρουργία συνοδεύονται και από σημαντικές και αρκετές επιπλοκές. Και καταρχήν το πώς θα αντιμετωπίσουν μια επιπλοκή είναι η αρχή της καλής, αν θέλετε, αντιμετώπισης της επιπλοκής. Λέμε ότι ο πολύ καλός χειρουργός, ο εξαιρετικός χειρουργός είναι αυτός που χειρουργεί καλά. Αλλά η διαφορά του πολύ καλού από τον πάρα πολύ καλό χειρουργό, πάρα πολύ καλό χειρουργό, αυτός είναι που ξέρει να διαγνώσει, πολλές φορές να αποδεχθεί και να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές του. Από τότε που οι πατέρες της ακτινολογίας χρησιμοποιώντας τάρκ, βαζελίνη και, άλλες αλχημίες μπόρεσαν να σκιαγραφίσουν τα αγγεία σε ένα πτωματικό άνω άκρο, παράλληλα με την μεταμόσχευση, παράλληλα με τη χειρουργική, αναπτύχθηκε με ένα αλματώδη ρυθμό και η παρεμβατική και η διαγνωστική ακτινολογία. Μου είπα να μιλώ και θα δούμε σήμερα πώς αυτά τα δύο παντρεύονται και πώς εξασφαλίζουν στον άρρωστο μια πολυπαραγωγική αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και σε βαριές επιπλοκές. Τώρα, όταν άρχισα να παρουσιάσω την παρουσίαση, άρχισα να συλλέγω, το θέμα ήταν επιπλοκές χειρουργικής ύπατος και επιπλοκές μεταμοσχεύσεων. Δεν είναι τελειωμένη αυτή η διαφάνεια, γιατί άρχισα να συλλέγω όλες τις επιπλοκές, συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το θέμα μέσα σε 20 λεπτά. Γι' αυτό αποφάσισα να επικεντρωθώ περισσότερο σε αυτά που απασχολούν τους χειρουργούς και τους επαγγελματικούς ακτινολόγους όσον αφορά συγκεκριμένα το ΥΠΑ. Και η δικιά μας χειρουργική είναι μια χειρουργική με ιδιαιτερότητα, διότι πέραν του ότι είναι μια χειρουργική ενός ζωτικού οργάνου, το οποίο είναι αγκιοβληθέστατο με ανατομικές ιδιαιτερότητες, είναι και ένα όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για την αιμόσταση και παρόλο το γεγονός ότι η χειρουργική ύπατος έχει αναπτυχθεί πολύ και η μεταμόσχευση, παραμένουν χειρουργία τα οποία έχουν και θνητότητα αλλά και νοσηρότητα. Με περίπου στις μεγάλες υπατεκτομές, στις μείζες υπατεκτομές, η νοσηρότητα να κυμαίνεται από 30 έως 40%. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι των ασθενών μας θα παρουσιάσει επιπλοκές τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Επικεντρώθηκα λοιπόν στις επιπλοκές συγκεκριμένες για μεταμόσχευση και χειρουργική ύπατος και τις μεγάλες κατηγορίες που είναι επιπλοκές από χολιφόρα, επιπλοκές από αγγεία, οι αιμορραγικές επιπλοκές οι οποίες είναι συχνές ακριβώς λόγω του ότι το είπα το ίδιο εμπλέκεται σε ζωτικές λειτουργίες της αιμόστασης και τις συμπτικές επιπλοκές, ενώ ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι οι διαταραχές της υπατικής λειτουργίας μετά τη μεταμόσχευση ή μετά τις μείζονες επιπλοκές. Και ενώ, όπως θα πούμε ευθύς αμέσως, τα χολιφόρα είναι αυτά που απασχολούν πιο συχνά, αρχίζω τις αγγειακές επιπλοκές, γιατί αυτές είναι οι επιπλοκές οι οποίες μπορεί να απειλήσουν άμεσα τη ζωή του ασθενού μας, ιδίως οι πρώιμες θρομβώσεις της υπατικής αρτηρίας. Η θρόμβωση της υπατικής αρτηρίας είναι κάτι το οποίο βλέπουμε περίπου σε 3% των ασθενών
με πολύ υψηλά ποσοστά, βέβαια, όταν μιλάμε, πολύ ψηλότερα ποσοστά όταν μιλάμε για περιοδικούς ασθενείς. Και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα μοσχεύματα. Μια οξία θρόμβωση μιας υπατικής αρτηρίας σε ένα ηθαγενές ύπαρ ή μια απολύνωση μιας υπατικής αρτηρίας σε ένα ηθαγενές ύπαρ μπορεί να μην έχει καταστροφικές συνέπειες, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα πλούσιο παράπλευρο δίκτυο από τους τρίγωνους συνδέσμους και το διάφραγμα προς το ύπαρ, οι οποίοι μπορεί γρήγορα να αναπτυχθούν και να περάσει σχετικά ανώδυνα μια οξία θρόμβωση. Αυτό δεν ισχύει στο μόσχευμα. Ένα μόσχευμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει απελευθερωθεί τελείως από το δότη και η μόνη του τροφοδοσία όσον αφορά σε πλούσιο σε αίμα, πλούσιο σε οξυγόνο αίμα, είναι από την ακτίνα. Οι πρώτες 21 μέρες είναι οι πιο κρίσιμες και όσο πιο πριν τόσο γίνει μια θρόμβωση, τόσο πιο καταστροφικά είναι τα αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ μια θρόμβωση της υπατικής αρτηρίας με νεκρώσεις του παρενχύματος και την αντίστοιχη αγγιογραφία. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί η μόνη λύση μετά από μια θρόμβωση, σαν αυτή που είδαμε με νέκρωση του παρενχύματος, είναι η άμεση επαναμεταμόσχευση. Η διάγνωση λοιπόν ή των θρομβώσεων ή των στενώσεων ιδανικά πριν γίνει η θρόμβωση είναι σημαντική και εκεί κεντρικό ρόλο έχει αρχικά ο υπέρηχος, ο οποίος θα μας δείξει όχι μόνο αν υπάρχει ροή ή όχι, θα μας δείξει την ποιότητα του σήματος, την ποιότητα της ροής και αυτό ζητάμε από τους ακτινολόγους, ώστε πρώτα να ανοιχνεύσουμε μια χαμηλή ροή, να μπει η υποψία η κλινική και μετά βέβαια να γίνει κατά κανόνα η ενδαγκιακή αποκατάσταση με χρήση stent. Και θα μείνω λίγο στην αρτηρία γιατί το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Πέρα από το χειρουργικό κομμάτι, το τεχνικό κομμάτι που περιέχει την εμπειρία του χειρουργού και την καλή χειρουργική τεχνική, κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών είναι η πρόληψη. Εμείς και πάρα πολλά κέντρα κάνουμε υπέρηχο προληπτικό καθημερινά, ιδίως τις πρώτες μέρες στον ασθενή και πρέπει και την παραμικρότερη αύξηση τρανσαμινασών ή όταν στο χειρουργείο έχουμε μία αναστόμωση με την οποία στην οποία υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να σας καλέσουν οι χειρουργοί για φαινομενικά ασήμαντο, μια ασήμαντη αύξηση των σεμινασών και να γίνει ένας εξειδικευμένος υπέρηχος. Εμείς οι χειρουργοί ύπατος είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με τον υπέρηχο ύπατος, το χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά, τακτικά, αλλά σε σχέση με εσάς τους ακτινολόγους είμαστε οι ερασιτέχνες του υπέρηχου και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν υπέρηχο όταν χρειάζεται από κάποιον εξειδικευμένο και ξαναλέω ότι το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ροή ή όχι. Αυτό όταν δεν υπάρχει ροή τα πράγματα είναι αργά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιγραφή της ποιότητας της ροής, της κατατομορφής, του resistive index κλπ. Κλπ. Να μην σας κουράζω. Πολύ σημαντικό λοιπόν η διάγνωση και η θεραπεία των επιπλοκών της αρτηρίας που είναι άμεση απειλή για τη ζωή του ασθενούς. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι οι επιπλοκές των αστομώσεων της πηλαίας φλέβας. Η πηλαία φλέβα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, επειδή ακριβώς έχει χαμηλή ροή, είναι χαμηλές πιέσεις, είναι αρκετά ευαίσθητη σε στενώσεις. Δεν υπάρχει πίεση η οποία να κρατήσει τον αυλό της ανοιχτό. Αυτό που θα μας δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα είναι η παραμονή της πηλαίας υπέρτασης στο μεταμοσχευμένο μας άρρωστο και τα συμπτώματα αυτής. Και πάρα πολύ σημαντικό
πάλι σαν πρώτο διαγνωστικό εργαλείο υπέργος που μας δείξει μεταστενωτική διάταση, θα μας δείξει αλλαγές στη ροή. Πολύ σημαντικό λοιπόν η περιγραφή και όχι μόνο έχει δεν έχει ροή. Και βέβαια από τα πιο σε εδώ βλέπετε ένα ακραίο περιστατικό. Πολύ σημαντικό τεχνικά για μας είναι να μην υπάρχει περίσσια μήκους. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ροή έχουμε τη λεγόμενη γωνίωση, το kink, η οποία δημιουργεί αιμοδυναμικά φαινόμενα και επιλέει επέκταση. Εδώ ένα πιο ήπιο περιστατικό, αλλά δεν θα πρέπει να μας ξεχνάει η ποιότητα αυτού του kink, γιατί άμα δούμε λίγο πιο πάνω έχει αρχόμενη θρόμβωση. Λόγω της ανατομικής θέσης της πυλαίας φλέβας, η πυλαία φλέβα είναι πίσω από την αρτηρία, πίσω από τα χοληφόρα, άρα η χειρουργική διόρθωση είναι εξαιρετικά βαρύ και δύσκολο χειρουργείο. Παρ' όλα αυτά, με την εξέλιξη της παρεμβατικής ακτινολογίας, βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον, μπορείτε πλέον, με διυπατική προσέγγιση να διορθωθεί το πρόβλημα, βλέπετε την αλλαγή της ροής, βλέπετε την τοποθέτηση του στεντ και να λυθεί το πρόβλημα του ασθενούς που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν μία βαρύτατη κατάσταση. Τέλος, τα χοληφόρα, τα άφησα για το τέλος, είναι τα πιο συχνά, είναι αχίλλειος πτέρυγα των μεταμοσχεύσεων και της χειρουργικής ύπατος, είναι δομές πάρα πολύ ευαίσθητες και στην ισχυμία αλλά και στους χειρισμούς, με πολύ ευαίσθητο και έθραυστο ενδοθήλιο. Ένα στους πέντε περίπου θα κάνει επιπλοκές που είναι ή διαφυγή ή στένωση, συνήθως πρακτικά είναι και τα δύο. Θα κάνουν αρχικά διαφυγή και μετά, καθώς επουλώνει τη διαφυγή, θα κάνουν στένωση. Και κάποιες φορές οι μεγάλες υπατεκτομές ξέρουμε ότι πολύ πιθανό αυτό το 17% που σας είπα να είναι υψηλότερο. Άρρωστη, όπως βλέπετε εδώ, κυρωτικός άρρωστος, ο οποίος είχε ήδη με θερμική καταστροφή όγκων στο αριστερό ύπα και θερμική βλάβη στις πύλες του ύπατος. Έπρεπε να κάνουμε μεγάλη υπατεκτομή. Ξέραμε ότι θα έχουμε πρόβλημα, ότι πιθανότατα θα έχουμε επιπλοκές μετά. Βλέπετε ένα μεγάλο χώρο άμεσα με τα εγχειρητικά. Ευτυχώς έχουμε τον φύλακα Άγγελο στο νοσοκομείο, στην κύριο Γεωργοπούλου, η οποία το παρουσίασε διαδερμικά. Αλλά δεν σταματάει εκεί η παρέμβαση. Επειδή ο άρρωστος συνέχισε να έχει υψηλή παροχή με 600-700 μιλίτρα χολής καθημερινά, έγινε και συγχρόνως διαδερμική παροχέτευση και ενδοσκοπική παροχέτευση, με αποτέλεσμα ο άρρωστος αυτός να μπορέσει να γυρίσει σπίτι του. Και εδώ βλέπετε, αν θέλετε, μια εθνογραφία την οποία την έβαλε, επειδή συνδυάζει όλες τις παροχετευτικές τεχνικές, μια χειρουργική, ένα χειρουργικό πλουροκάτ για πλευρητική συλλογή που συχνά συμβαίνει μετά από την παρεκτομές και μεταμόσχευση, τον παρεμβατικό ακτινολόγο 1, τον παρεμβατικό ακτινολόγο 2 και τον γαστρολόγο από κάτω με τεχνική του ραντεβού για βέλτιστη αντιμετώπιση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η συνεργασία όλων αυτών των διοικητήτων για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για την αιμορραγία, μόνο δύο κουβέντες. Λόγω της κεντρικής, όπως είπαμε, ρόλου του κεντρικού ρόλου του ύπατος, έχουμε αρκετά αιμορραγικά φαινόμενα μετά τη μεταμόσχευση ύπατος να λειτουργήσει το μόσχευμα. Στην αρχή ήμασταν πολύ επιθετικοί τα παλιά χρόνια, αλλά βλέποντας το τραύμα και βλέποντας ότι το 80% των αιμορραγιών από κλειστό τραύμα τελικά αντιμετωπίζεται χωρίς χειρουργείο, και επειδή περισσότερες αιμορραγίες από το ύπαρ είναι φλεβικές, ένα μεγάλο κομμάτι πλέον των αιμορραγιών μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά με εμβολισμούς είτε της πηλαίας είτε της αρτηρίας. Προσοχή όμως, γιατί δεν είναι μόνο οι χειρουργοί που έχουν επιπλοκές. Ο άρρωστος με το στέντ που σας έδειξα πριν, μετά το στέντ αιμορράγησε, βλέπετε εδώ μία εξαγγείωση ενεργή. Προσοχή επίσης για τον ποιον θα βάλετε στον αξονικό. Ο άρρωστος ήταν ασταθής, η ασταθής άρρωστη δεν πρέπει να πηγαίνει στον αξονικό. Αυτός ο άρρωστος χειρουργήθηκε άμεσα, γιατί και εμείς χειρουργοί καμιά φορά δεν είμαστε πλέον τελείως άχρηστοι, και διορθώθηκε, τον βλέπουμε τώρα δύο χρόνια μετά από τη μεταμόσχευση, έχει γίνει και μπαμπάς. Τέλος, όσο μικρότερη είναι η ένδειξη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιπλοκή. Εδώ ένας μεταμοσχευμένος, βλέπετε μία μαζική σπληνομεγαλία μετά τη μεταμόσχευση, ευτυχώς χωρίς πυλαία υπέρτιση πλέον, όπου κλήθηκαν οι χειρουργοί να κάνουν μία απλή παροχέτευση ενός μικρού
μιας μικρής συλλογής πνευματικής, μικρή, όχι ιδιαίτερη ένδειξη, και βέβαια εκεί θα γίνουν τα προβλήματα. Βλέπετε τον καθετήρα, ο οποίος μπήκε στο πέμπτο μεσοπρέο διάστημα, αλλά είναι μέσα σε αυτόν τον μεγάλο σπλήνα. Ο άρρωστος δεν αιμορράγησε. Όταν έγινε αυτό, καταλαβαίνετε ότι το 32-33, αυτό που τελείωσε το 32-33, το τηλέφωνο, το κινητό, το ξέρουμε απ' έξω πλέον. Θα σας πει η κυρία Γεωργοπούλου αργότερα γιατί έγινε εμβολισμός από τον άρρωστο, γιατί υπήρχαν και άλλες ενδείξεις, με αποτέλεσμα να έχουμε καλή εξέλιξη και αυτός ο άρρωστος τώρα μετά από 2 χρόνια στο σπίτι του. Τέλος, τελειώνω με την κλασική στένωση των αναστομώσεων που συμβαίνει περίπου 3 μήνες με 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Βλέπετε εδώ μια κλασική στένωση. Δεν είναι μόνο οι εκτινολόγοι φίλοι μας, έχουμε και γαστρολόγους φίλους και θα σας πει ο κ. Παχαιράκης αργότερα, η αντιμετώπιση επιλογής είναι η ενδοσκοπική με πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Το τελευταίο που ήθελα να θίξω είναι επιπλοκές της χειρουργικής ύπατος, είναι επιπλοκές, ή μάλλον θα έλεγα ότι μεγάλο χειρουργείο, είπαμε μεγάλες επιπλοκές, πολλές φορές μικρό χειρουργείο, ακόμα πιο μεγάλες επιπλοκές. Εδώ είναι ένα τραύμα χοληφόρων μετά από χοληφιστοκτομή. Βλέπετε πολύ ψηλή, πολύ ψηλή βλάβη με διαχωρισμό των χοληφόρων. Κεντρικό ρόλο σε αυτό και στη διάδοση και στη θεραπεία την προεχειρητική είναι η πολύ καλή παροχέτευση διυπατική, με στόχο να ηρεμήσουν τα φαινόμενα της φλεγμονής και να χειρουργηθεί σε δεύτερη. Σε δεύτερο χρόνο άρρωστος, περίπου 6 εβδομάδες μετά, με χολοπεπτική αναστόμωση που βλέπετε εδώ. Κεντρική επίσης, κεντρικό ρόλο ο υπατικός καθετήρας μετά για τον έλεγχο άμεσα μεταχειρητικά, για την παροχέτευση, για την πρόληψη διαφυγών και μετά, 3 μήνες μετά, τα αποτελέσματα σε μια νέα γυναίκα 34 χρονών που χωρίς όλα αυτά δεν θα γινόταν. Χωρίς την συμβολή των ακτινολόγων δεν θα είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι οι επιπλοκές, το πρώτο βήμα να τις αναγνωρίσουμε. Να τις διαγνώσουμε και μετά να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και κεντρικό ρόλο, κεντρικό πυλώνα της χειρουργικής ύπατος και της μεταμόσχησης ύπατος είναι η ακτινολόγοι και οι παρεμβατικοί ακτινολόγοι. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει σωστή αντιμετώπιση των ασθενών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατσάνο για μια πολύ λεπτομερή και πολύ ουσιαστική ανάδειξη και των πολλών και των πολλών επιπλοκών που μας συμβούν, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η μεταμοσχεύση χρειάζεται φίλους που είναι οι ακτινολόγοι και εμείς είμαστε τυχεροί να έχουμε όχι μόνο στο Ιπποκράτειο εξαίρετους συναδέλφους από τη μεγαλύτερη εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, λόγω αυτών που βλέπουν και κάνουν, αλλά και με την κλινική του ΕΧΕΠΑ μια συνεχή σχέση και βοήθεια την οποία πραγματικά εκτιμούμε. Ο ρόλος του ακτινολόγου και διαγνωστικά και θεραπευτικά στη μεταμόσχευση και στις επιπλοκές είναι κλειδί. Και αυτό που είναι κλειδί είναι η επικοινωνία βέβαια, γιατί πρέπει να ξέρει ο ακτινολόγος ποιο είναι το ερώτημα ακριβώς, να μιλήσει με τον χειρουργό, να εξηγήσει ο χειρουργός τι φοβάται, τι ζητάνε και τι βοήθεια μπορεί να δοθεί. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, είτε εδώ είτε διαδικτυακά. Εγώ έχω διάφορα εδώ. Κύριε Μπούλη. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγή που ανέδειξε βέβαια και την ανάγκη της συνεργασίας που εξ αρχής είναι το πιο σημαντικό από το σημερινό τραπέζι. Τώρα, εδώ πολλά μπορεί να πει κανείς. Αναρωτιέμαι εκείνο που ξέραμε, ας πούμε, κλασικά και το βλέπαμε. Πριν να αρχίσουμε να έχουμε την επικοινωνία με τους καλούς ακτινολόγους, τους παρεμβατικούς, ήταν ότι η θρόμβωση υπατικής αρτηρίας ήταν μια καταστροφική επιπλοκή, η οποία
οδηγούσε απαραίτητα σε θάνατο ή σε επαναμεταμόσχευση. Και επειδή εμείς πάντοτε δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε δημόσχευμα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όταν το θέλαμε, έχουμε χάσει και ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Στην πορεία βλέπω ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς μας, και έχουμε τέτοια εμπειρία, αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Δεν μπήκαν καν σε χειρουργείο, δεν επαναμεταμοσχεύτηκαν και εξακολουθούν να ζουν πάρα πολύ καιρό. Θέλω, αν μπορείς λίγο να μας δώσει και οι ακτινολόγοι, αν μπορούν να μας δώσουν. Εντάξει, κάποια που είναι καταστροφικά, κάποια που έχουν αρχίσει να κάνουν τα υπατικά προστήματα, ναι. Αλλά ποια είναι η εμπειρία πια και διεθνώς από την παρεμβατική, τη συντηρητική αντιμετώπιση τη τρόφωση τη υπατική αρτηρία. Θέλω να πω, έχουμε κάποια. Και ποια είναι και, αν θέλεις, και η μακροχρόνια πορεία αυτών των αρρώστων. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι αν αντιμετωπιστεί το οξύ ψώδιο, η πορεία του μετά είναι μάλλον καλή, πολύ καλή. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό επέμεινα λίγο περισσότερο στην πρόληψη. Από τη στιγμή που η διάγνωση μπαίνει άμεσα, η αντιμετώπιση καταρχήν με επαναστρεγωποίηση της αρτηρίας με τοπική θρομβόληση και στη μετεγχειρητική περίοδο, γιατί μιλάμε για πλέον για τοπική θρομβόληση στο άγκο του καθετήρα, και μετά ενίσχυσα τα στεναστόμωση συνήθως με κάποιο stent, διορθώνει το πρόβλημα και από τη στιγμή κλειδί είναι η πρώιμη διάγνωση. Τα χειρουργία, οι χειρουργικές επιδιορθώσεις πλέον γίνονται σπανιότατα, γιατί ακριβώς έχουμε την επιλογή της ενδαγκιακής διόρθωσης της τρόφωσης αρτηρίας. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μια αρτηρία θρομβώνεται την πρώτη εβδομάδα ή τις πρώτες δύο εβδομάδες, κατά κανόνα υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Κατά κανόνα υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα το οποίο επιπλέκεται με μια υπόταση του αρρώστου, με μια φλεγμονή η οποία επιτείνει αυτό το πρόβλημα. Πρώιμη λοιπόν διάγνωση και αντιμετώπιση με θρομβόληση και με stent και αποκατάσταση ροής μέσα στο πρώτο εξάωρο μπορεί να αντιστρέψει την πορεία αυτή την καταστροφική και όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, οι άρρωστοι αυτοί ανακάμπτουν πλήρως και έχουν μοσχεύματα τα οποία θα λειτουργήσουν για πολλά πολλά χρόνια. Και ένα δεύτερο, είπες κάτι ότι τελευταία έχουμε, είπες στην πρώτη σου διαφάνεια, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία μεγάλη αύξηση και των λαπαροσκοπικών υπατεκτομών. Εκεί τι επιπλοκές διαφορετικές έχουμε. Τι είναι αυτό που κανείς θα πρέπει να φοβάται από έμπειρους χειρουργούς. Κοιτάξτε, οι λαπαροσκοπικές υπατεκτομές. Και πού είναι το όριο, ας πούμε, για να πεις ότι μπορώ να το πάω λαπαροσκοπικά. Σήμερα το όριο στις λαπαροσκοπικές υπατεκτομές έρχεται κυρίως στην εμπειρία του χειρουργού. Ενώ το 2008, όταν αυτές έγιναν validate, αν θέλετε, από τη δήλωση του Louisville το 2008, όπου μάλιστα δηλώθηκε ότι η αριστερή λοβεκτομή πλέον, το Gold Standard, και όταν λέω πλέον από το 2008, είναι η λαπαροσκοπική υπατεκτομή. Για τα προβλήματα αρχίζουν κυρίως στα δεξιά τμήματα και στα οπίσθια τμήματα του ύπατος, όπου στην αρχή εκείνα τα χρόνια ήταν ταμπού, τώρα ακόμα και τα οπίσθια τμήματα του ύπατος αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά. Δεν είναι όμως πανάκια λαπαροσκοπική χειρουργική, ούτε είναι golden standard, είναι μια επιλογή. Η λαπαροσκοπική χειρουργική δεν έχει άλλες επιπλοκές, παραπάνω επιπλοκές από την ανοιχτή χειρουργική. Έχει το πρόβλημα της έλλειψης του tactile, δεν μπορούμε να ψηλαφίσουμε το ύπαρ. Έχει πρόβλημα στην αντιμετώπιση πολλαπλών υπατεκτομών για μεταστάσεις, γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε παράλληλα και το δεξί και το αριστερό. Η προσέγγιση του δεξιού ύπατος γίνεται σε πλάγια θέση ή σχεδόν σε μπρούμητα θέση από τα οπίσθια, από οπίσθια προσπέλαση. Και αυτό που συστήνεται είναι, όσον αφορά το δεξιό ύπαρ και τα οπίσθια τμήματα, δηλαδή τα τμήματα 6 και 7, είναι να γίνεται από έμπειρους, πρέπει ο χειρουργός να είναι και έμπειρος χειρουργός ύπατος και έμπειρος λαπαροσκόπος. Αυτή τη στιγμή όμως, μέχρι και κλάτσι γίνονται σε μεγάλα κέντρα με καλά αποτελέσματα λαπαροσκοπικά.
Οπότε δεν τα έχουμε δει ακόμα τα όρια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ίδιος ο χειρουργός τα όρια του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το κλειδί. Και να μην διστάζει, ακόμα και να αρχίσει λαπαροσκοπική χειρουργική, να μετατρέψει σε ανοιχτή από τη στιγμή που δεν βλέπει καλά, που δεν είναι ασφαλής. Και συνεχίζουμε με την κυρία Γεωργοπούλου Βίβια, που θα μας μιλήσει για την ΠΡΟ και με την εγχειρητική απεικόνηση του ύπατος. Ανοίξτε το εσείς. Για να κάνω. Ξεκινήστε. Να τα πατάς. Να μου το αφήνετε λίγο. Το. Και να σύρουμε λίγο ψηλά μου. Αυτό. Εντάξει. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την τιμητική πρόσκληση τον καθηγητή κ. Πασόπουλο και γενικά όλους σας για τη συμμετοχή μου σε αυτή την τράπεζα. Και ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους στον Τσονικό για την όρισα να επιλέξω και να συλλέξω τα περιστατικά που θα σας δείξω. Το θέμα μου λοιπόν είναι η προηγηρητική και μεταχειρητική απεικόνηση του ύπατος. Θα μιλήσω κυρίως όσον αφορά τη μερική υπατεκτομή και τη μεταμόσχευση του ύπατος, που όπως ξέρουμε γίνεται κυρίως από πτωματικό δόντι. Πολύ πιο σπάνια γίνεται από ζώντο δόντι και μετά από διχοτόμηση του πτωματικού μοσχεύματος. Βλέπουμε εδώ πέρα την διχοτόμηση ενός πτωματικού μοσχεύματος. Το μικρό τμήμα, το 2 και 3, συνήθως διατίθεται για παιδιατρικό πληθυσμό, το μεγαλύτερο για μεταμόσχευση ενηλίκων. Εναλλακτικά μπορεί να έχουμε δύο μεγαλύτερα τμήματα για μεταμόσχευση ενηλίκων. Ενώ εδώ βλέπουμε σε μεταμόσχευση από ζώο το δότη, θα δοθεί είτε ο αριστερός λοβός με ή χωρίς τη μέση υπατική φλέβα, είτε ο δεξιός λοβός συνήθως χωρίς τη μέση υπατική φλέβα. Και πριν να αρχίσω την ομιλία μου, ήθελα να επιθυμίσω πως το ύπαρ είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Όπως ξέρουμε, χωρίζεται σε 8 ανεξάρτητα αυτόνομα λειτουργικά τμήματα, το καθένα με τη δική του αγίωση, αιμάτωση, τη δική του παροχέτευση και τα δικά του χοληφόρα. Και αυτό μπορεί πολύ ωραία να το αναδείξουμε και απεικονιστικά. Έχει διπλή αγίωση από την υπατική αρτηρία 25%, η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για την αγίωση των χολαγίων, και από την πηλαία φλέβα 1,75% που είναι υπεύθυνη για τη θρέψη και την αναγέννηση του υπατικού παρεχήματος. Οι υπατικές φλέβες που αποσυμφορούν το υπατικό παρέχημα και η αγκαιρότητα της είναι πολύ σημαντική για την αναγέννηση του υπατικού παρεχήματος. Και φυσικά είναι ένα όργανο με σημαντική ικανότητα αναγέννησης, με ένα που μπορεί να φτάσει και το 95% του αρχικού όγκου μετά από χειρουργείο μέσα σε 15 ημέρες. Στην προηγηρετική λοιπόν εικονιστική εκτίμηση θα μιλήσουμε όσον αφορά τη μερική υπατεκτομή. Θα εκτιμήσουμε λοιπόν το υπατικό παρέχημα, τις αγκιακές δομές και τα χολακεία. Όσον αφορά τη μεταμόσχευση από ζώο το δότη, θα πρέπει να εκτιμήσουμε όχι μόνο το δότη αλλά και το λήπτη. Και όσον αφορά τη μεταμόσχευση από πτωματικό δότη, θα πρέπει να εκτιμήσουμε κυρίως το λήπτη. Όσον αφορά λοιπόν την εκτίμηση του υπατικού παρεχήματος για τη διενέργεια μερικής υπατεκτομής, θα πρέπει καταρχάς να υπολογίσουμε τον υπολοιπόμενο όγκο του υπατικού παρεχήματος, συνεκτιμώντας πάντα τον βαθμό της λιπόθρους δίθησης, τον βαθμό ίνωσης, κύρωσης και την παρουσία ή όχι εστιακών βλαβών. Ο βαθμός λιπόθρους δίθησης που ξεπερνάει το 30% αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση από ζώντα δότη. Η οκομέτρηση γίνεται συνήθως με τη βοήθεια του οξονικού τομογράφου στην πλέον φάση και πιο σπάνια με τη βοήθεια του μαγνήτη στην υπατοειδική φάση. Αρχικά γίνεται με ειδικά λογισμικά, οκομέτρηση ολόκληρου του ύπατος και συνέχεια μετά από εικονική υπατεκτομή μετρούμε τον υπολοιπόμενο όγκο, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάνω από 30-35%, ενώ σε κυριωτικό έδαφος θα πρέπει να είναι πάνω από 40%. Αντίστοιχα, ο απαιτούμενος όγκος για τον λήπτη υπολογίζεται βάσει του κλάσματος βάρους προσχέματος προς το βάρος σώματος λήπτη και θα πρέπει να είναι πάνω από 0,8%.
Αν ο υπολοιπόμενος όγκος δεν μας φτάνει, τότε θα προχωρήσουμε σε εμβολισμό της κοιλιάς βλέβας. Όπως βλέπουμε εδώ, σε ένα παράδειγμα, πρόκειται για μια ασθενή με χολομιοκαρκίνωμα. Υποβλήθηκε σε εμβολισμό του διεξού κλάδου της κοιλιάς βλέβας. Και 20 μέρες μετά τον εμβολισμό, βλέπουμε εδώ πέρα την υπερπλασία του υγιούς υπατικού παρεχήματος. Εναλλακτικά μπορούμε να εμβολήσουμε τον δεξιό κλάδο της κοιλιάς βλέβας και στη συνέχεια να εμβολήσουμε τη δεξιά υπατική βλέβα ή να έχουμε σύγχρονο εμβολισμό της δεξιάς κοιλιάς βλέβας και της δεξιάς υπατικής βλέβας ή να προχωρήσουμε σε τροποποιημένη μέθοδο υπατεκτομής σε 2 χρόνους, την προσδή ALPS, με την οποία μπορούμε να πετύχουμε αύξηση του υπολοιπόμενου υγιού υπατικού παρεχήματος έως 80% σε λίγες μόνο ημέρες, 7 ημέρες. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήταν μια ασθενή με χολομιοκαρκίνωμα μπίσμουθ κορλέτε τύπου 3α. Έπρεπε να γίνει δεξιά υπατεκτομή. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έγινε εμβολισμός, απολύνωση του δεξιού κλάδου της κοιλιάς βλέβας και διχοτόμηση του υπατικού παρεχήματος. Σε δεύτερο χρόνο έγινε δεξιά υπατεκτομή και συνολικά από την ημέρα της άλψης μέχρι την απεικόνηση αυτή, μετά 10 μέρες, δείτε πόσο υπερπλάστηκε ο αριστερός λοβός. Θα πρέπει για την υπατεκτομή, η μερική υπατεκτομή, να γίνει λεπτομερής διαγράφηση των αγκιακών δομών, όλων των αγκιακών δομών και δυστυχώς οι παραλλαγές είναι αρκετές. Εδώ βλέπουμε τις παραλλαγές της υπατικής αρτηρίας και του κοιλιακού τρίποδα σύμφωνα με την ταξινόμηση του Μισελ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κλασική ανατομία του κοιλιακού τρίποδα, όπως αναδεικνύεται και εδώ πολύ ωραία, απαντάται μόνο σε ένα ποσοστό 55%. Βλέπουμε εδώ την ιδίως υπατική αρτηρία, την δεξιά και την αριστερή υπατική αρτηρία. Συχνά έχουμε παραλλαγές και η πιο συχνή είναι η έκτοπος ή επικουρική αριστερή υπατική αρτηρία από την αριστερή γαστρική αρτηρία ή η έκτοπος ή επικουρική δεξιά υπατική αρτηρία από την άνω μεσεντέριο αρτηρία και ο συνδυασμός αυτών. Βλέπουμε εδώ μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έκτοπος δεξιά υπατική αρτηρία από την άνω μεσεντέριο αρτηρία. Εδώ έκτοπος αριστερή γαστρική αρτηρία, αριστερή υπατική αρτηρία από τη γαστρική αρτηρία. Συγγνώμη. Και αυτές οι αγκιακές δομές έχουν χαρακτηριστική πορεία. Η έκτοπος δεξιά υπατική αρτηρία πορεύεται μεταξύ της κάτω κύλης βλέβας και της υπατικής βλέβας, ενώ η έκτοπος αριστερή υπατική αρτηρία πορεύεται κατά μήκος του βλεβόδους συνδέλου. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αρτηρία η οποία ορθεύει το τμήμα 4. Πιο συχνά αυτή εκφύεται από την αριστερή υπατική αρτηρία, όμως σε ένα 10% μπορεί να εκφύεται από την δεξιά υπατική αρτηρία. Σε ένα ποσοστό 25% εκφύεται από την ιδίως υπατική αρτηρία, οπότε ονομάζεται μέση υπατική αρτηρία, ενώ πολύ πιο σπάνια μπορεί να εκφύεται είτε από την, και από την δεξιά και από την αριστερή υπατική αρτηρία. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη του χειρουργός, θα σχεδιάσει κάθε φορά την επέμβασή του. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι για να έχουμε μια επιτυχή αναστόμωση, το εύρος της αναστομόμενης αρτηρίας θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 χιλιοστά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης ή απόφραξης του αγκίου. Οι παραλλαγές της κοιλιάς βλέβας είναι πιο σπάνιες, πιο συχνή είναι ο τριχασμός και η πρόωρη έκφυση του πίσω κλάδου της δεξιάς κοιλιάς βλέβας και στη συνέχεια έκφυση του πρόσωπου κλάδου της δεξιάς κοιλιάς βλέβας από την αριστερή, τον αριστερό κλάδο έξω παρεχηματικά, ενώ πιο σπάνια έχουμε έκφυση του πρόσωπου δεξού κλάδου της κοιλιάς βλέβας από την αριστερή κοιλιά βλέβα έντο παρεχηματικά και ακόμα πιο σπάνια μη διχασμό καθόλου της κοιλιάς. Και εδώ πέρα έχοντας αυτά υπόψη, πάλι θα σχεδιάσει ή θα κάνει υπεροπλαστική ο χειρουργός, εδώ με μεγαλύτερη ευκολία στον τριχασμό, ενώ εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μάλλον 2 αναστομώσεις. Γενικά, ο τύπος Δέλτα και ο Έψιλον αποτελούν πλήρες ανταδείξεις για μεταμόσχευση σε ζώτα δότη. Και ένα άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οι παραλλαγές των κλάδων της κοιλιάς βλέβας κατά κανόνα συνδυάζονται με παραλλαγές των χοληφόρων. Οι παραλλαγές των υπατικών βλεβών είναι συχνές. Θα μείνω μόνο ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το τμήμα 8 συνήθως παροχητεύεται στη μέση υπατική βλέβα, ενώ το τμήμα 5 συνήθως στην δεξιά υπατική βλέβα και ότι το μεγαλύτερο μέσο τμήματος 4 παροχητεύεται προς τη μέση υπατική βλέβα. Βλέπουμε εδώ κάποια παραδείγματα. Εδώ σε μία εκτομή αριστερού λογού. Δεν αναστομώθηκε η βλέβα που παροχέτευε το τμήμα 8 και με τη χειρουργία έχουμε συμφόρηση
του τμήματος αυτού. Ενώ μια άλλη ακόμα σημαντική παραλλαγή είναι η δεξιά δικουργική φλέβα, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία όταν έχει διάμετρο πάνω από 5 χιλιοστά και η απόσταση της συμβολής με την κάτω κύλη φλέβα από τη συμβολή με την δεξιά βατική φλέβα είναι μεγαλύτερη από 4 εκατοστά, οπότε θα πρέπει να γίνει χωριστά η αναστόμωση. Οι παραλλαγές των χολαγγείων είναι και αυτές αρκετές, πιο συχνά ίσως είναι ο τριχασμός. Θα πρέπει και αυτές να τις έχει κατά νου ο χειρουργός για να προχωρήσει κάθε φορά στην εκάστοτε, να σχεδιάσει κάθε φορά το χειρουργείο του. Η προχειρητική εκτίμηση του λίτη περιλαμβάνει κυρίως την εκτίμηση του υπατικού παρεχήματος, την εκτίμηση του κοιλιακού τρίποδα, της υπατικής και σπινικής αρτηρίας της πλειάς φλέβας, την εκτίμηση των φλεβικών παράπλευρων και της κάτω κύλης φλέβας και την εκτίμηση της θέσης του TIPS. Κάθε φορά που εκτιμούμε έναν λίτη, βλέπουμε αν περίοδο κριτήρια του μιλάνου, αν δηλαδή το φορτίο του όγκου του υπατοκεντρικού καρκινώματος. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια του Σαν Φρανσίσκο ή σε τελική ανάλυση ο συνολικός όγκος του υπατοκεντρικού καρκινώματος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 115 κυβικά εκατοστά. Αν δεν δείξει η μεταμόσχευση, όπως ξέρουμε, είναι ο υπατοκεντρικός καρκίνος στα 2, 3 και 4, η εξωπατική δευτεροπαθής νόσους και η παρουσία άλλων πρωτοπαθών ή δευτεροπαθών κακοήθων εξεργασιών του ύπατος εκτός από τον υπατοκεντρικό καρκίνο. Η εκτίμηση του κοιλιακού τρίποδα έχει μεγάλη σημασία. Στένωση μπορεί να έχουμε είτε σε σύνδρομο μέσω του ξοειδού συνδέσμου, όπου βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά μια τέτοια περίπτωση. Σε φάση εκνοής, το εγκύο εκτίθεται φυσιολογικά και έχει φυσιολογική κλιματομορφή, ενώ σε φάση εκπνοής, αυτό πιέζεται με την άνοδο της αορτής από το μέσο του ξοειδού συνδέσμου και έχουμε αυξημένες ροές και υψηλό αεράι. Εδώ έχουμε αντίστοιχα μία στένωση από αθερματικές πλάκες στην έκφυση. Δείτε τη διαφορά, εδώ παίρνει τη χαρακτηριστική διαμόρφωση σαν άγκιστρο το σύνδρομο του ξοειδού συνδέσμου. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές στην υπατική αρτηρία, αν υπάρχουν αθερματικές αλλιώσεις. Από το ιστορικό θα πρέπει να γνωρίζουμε αν έχουν προηγηθεί οι χημειοβολισμοί. Και όπως είπαμε, το εύρος των αναστομών αγκείου θα πρέπει να είναι παραπάνω από 2 με 3 χιλιοστά για να έχουμε επιτυχή αναστόμωση. Επιπλέον θα πρέπει να εκτιμήσουμε τη σπληνική αρτηρία, αν υπάρχει ανέβρημα της σπληνικής αρτηρίας, γιατί αυτό έχει αυξημένο κίνδυνο να αλλαγεί. Και επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια ευρήματα που αργότερα θα προκαλέσουν σύντομα υποκλοπή της κλινικής αρτηρίας. Ποια είναι αυτά? Όταν η διάμετρος της κλινικής αρτηρίας ξεπερνάει τα 4 χιλιοστά και όταν η σχέση της διαμέτρου της κλινικής αρτηρίας προς τη διάμετρο της υπατικής αρτηρίας είναι πάνω από 1,5 εκατοστά ή ο όγκος του σπληνός ξεπερνάει το 800 εκατοστά. Το σύνδρομο υποκλοπής της κλινικής αρτηρίας, που το περιγράφηκε από τον Μάνερ το 1991, πρόκειται για εκτροπή μεγάλου όγκου αίματος προς τη κλινική αρτηρία και αυξημένη παροχή του ύπατος από την πλέα κλέβα μετά τη μεταμόσχευση. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα αυτορύθμισης της υπατικής αρτηρίας στο επίπεδο των κολποειδών. Εδώ βλέπουμε στην πλέα τριάδο, στον χώρο του ΜΟΛ, η παρουσία της αδενοσύνης που υπάρχει φυσιολογικά προκαλεί αγκιοδιαστολή του κτάδου της υπατικής αρτηρίας. Όταν όμως υπάρχει μεγάλη παροχή από την πλέα φλέβα, τότε η αδενοσύνη αποπλένεται και πάει πλέον να προκαλείται αγκιοδιαστολή. Αντίθετα, έχουμε αγκιοσύσπαση της υπατικής αρτηρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της πλέας φλέβας. Αντένδειξη αποτελεί η πλήρη στρόμβωση αυτής με επέκταση στρόμβωση προς την άνω μεσεντέρια φλέβα, ενώ η μερική στρόμβωση δεν αποτελεί αντένδειξη. Μπορεί να γίνει από κόλλησο των θρόμβων με διχυρητικά ή ακόμα να εκμεταλλευτεί ο χειρουργός το σπλεονεφρικό σαντ. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος των πλευτικών παράπλευρων. Θα πρέπει επίσης, επιπλέον εδώ έχουμε την κάτω κύλη φλέβα, αν είναι βατή ή όχι. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα χρόνου συνδρόμου Παπιάρη, όπου η κάτω κύλη φλέβα έχει αντικατασταθεί από εινόδη ταινία. Πολλές φορές ο υπερτροφικός και κακοφόρος χλωβός εμποδίζει την ικανοποιητική προσπέλαση αυτής και τέλος θα πρέπει να λέγουμε τη θέση του TIPS. Κανονικά δεν θα πρέπει να προβάλλει μέσα στην κάτω κύλη φλέβα, γιατί αυτό προκαλεί ενδεχομένως να προκαλέσει τρώση του αγκείου κατά τη μεταμόσχευση.
Και πριν ακόμα προχωρήσουμε στη μεταχειρητική εκτίμηση του νοσχέματος, θα πρέπει να ξέρουμε πού έχουν γίνει ανοστομώσεις και ποιες είναι οι τεχνικές που έχουν γίνει. Πρώτα απ' όλα γίνεται η ανοστόμωση της κατοκύλης φλέβας. Η κλασική τεχνική που επικρατούσε ήταν η εκτομή του νοσχέματος και τμήματος, η εκτομή, συγγνώμη, του ύπατος του λήπτη και τμήματος της κατοκύλης φλέβας και στη συνέχεια η ανοστόμωση της κατοκύλης φλέβας του βότη με τελικοτελικές ανοστομώσεις πάνω και κάτω από το ύπαρ. Η τεχνική όμως που επικρατεί σήμερα είναι η piggyback τεχνική, σύμφωνα με την οποία η κατοκύλη φλέβα του δότη αναστομώνεται με το κολόβωμα που γίνεται από τη συμβολή των υπατικών φλοβών του δότη ή αναστομώνεται πλάγιο-πλάγια με την κατοκύλη φλέβα του λήπτη. Η τεχνική αυτή έχει ερωτώσει κατά πολύ τον χρόνο του χειρουργείου και δεν χρειάζεται να σταματήσει να διακόψει τη συστηματική κυκλοφορία. Στη συνέχεια γίνεται η αναστόμωση της πλέας φλέβας, που είναι τελικοτελική. Μετά η αναστόμωση της παντικής αρτηρίας, που γίνεται παρά την έκφυση της γάστρο-δοκατακτυλικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική αυτή, fish mouth, που εμάς, στους τεχνολόγους, μπορεί να μας δώσει την ψευδή εικόνα ανεβρίσματος μεταχειρητικά. Θα σας δείξω εικόνες. Και τέλος, η αναστόμωση του χολιδόχου πόρου, που συνήθως είναι τελικοτελική. Αναστομώνεται ο χολιδόχος πόρος του δότη με τον κοινό υπατικό πόρο του λήπτη. Συνήθως μπορούμε να δούμε και τα δύο κολοβώματα των κυστικών πόρων και όταν τα δούμε ξέρουμε ότι ανάμεσά τους περιμένουμε την αναστόμωση. Σπανιότερα κάνουμε χολοπτική αναστόμωση σε περιπτώσεις πρωτοπόθεσης κλινικής χολαγγίδιδος. Και το, αυτό που γίνεται συστηματικά και κυρίως στις πρώτες μέρες είναι ο έλεγχος των αγκιακών δομών με υπέρηχο. Φυσιολογικά, το τόπλο που έχουμε στην υπατική αρτηρία είναι η ταχεία ανάκτηση της μέγιστης συστολικής πίεσης σε μικρό χρονικό διάστημα, η συνεχόμενη διαστολική ροή και ένα δίκτυο αντίστασης μεταξύ 2,5 και 0,8. Παρόμοιες τιμές θα πρέπει να περιμένουμε και στην σπινική αρτηρία. Στην πλέα φλέβα έχουμε μία κυβερνοφή συνεχόμενη με μικροδοκιμάσεις λόγω αναπνοής και ταχύτητες περίπου 30-40 cm ανασεκόν. Και στις παιδικές φλέβες περιμένουμε τριφασική ροή, γιατί βρίσκονται πολύ κοντά στην καρδιά. Όμως στις πρώτες μεταχειρητικές μέρες δεν σε ένα ποσοστό έως και 50% τα ευρήματα είναι διαφορετικά, γιατί έχουμε ήδη μαστομόσχευμα, έχουμε αυξημένη ροή από την πλέα φλέβα σε ένα ύπαρ πλέον που δεν έχει ίνωση και έχουμε και αγιώσπασμο. Έτσι στην υπατική αρτηρία θα έχουμε ένα αυξημένο δίκτυο αντίστασης. Στην πλέα φλέβα, όπως είπαμε, θα έχουμε αυξημένες τιμές μέχρι και 100 cm. Και στις σημαντικές φλέβες, αντίστοιχα, θα έχουμε κατάρρευση της φασικής ροής, θα έχουμε διφασική ή μονοφασική ροή. Και όλα αυτά σταδιακά θα πρέπει να αποκατασταθούν. Θα πρέπει να ανησυχήσουμε αν αυτά τα ευρήματα επιθυνώνονται ή δεν αποκαθίστανται σε μία εβδομάδα. Οι επιπλοκές που έχουμε στην άμεση μεταχειρητική περίοδο είναι συνήθως πεζοκοπτική συλλογή, μικρές περιπατικές συλλογές, ήδημα στα ενδοπατικά περιπλέα διαστήματα. Πρόκειται για λεφίδημα και είναι κάτι που συνήθως παραμένει για αρκετό διάστημα, γιατί το μόσχευμα δεν έχει πλέον που να προχετεύσει το λεφικό του σύστημα. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε απόρριψη. Όπως επίσης μπορεί συχνά να έχουμε αιματώματα ή και χωλώματα. Βλέπουμε εδώ ένα ύπερ στην άμεση μεταχειρητική περίοδο. Βλέπουμε εδώ η πεζοκοπτική συλλογή. Την αναστόμωση της κάτω κύλης φλέβας του λήπτη με του δότη. Με την τεχνική, όπως σας είπα, τη Vicky Park. Βλέπουμε εδώ πως η κάτω κύλη φλέβα του δότη αναστομώνεται με το κολόβωμα των υπατικών φλεβών του λήπτη. Βλέπουμε εδώ την αναστόμωση της υπατικής αρτηρίας με την τεχνική αυτή, το fish mouth, που δίνει αυτή την ψεύτικη εικόνα του ανεβρίσματος. Βλέπουμε εδώ τη θέση της γάστρο-δοκατακτυλικής αρτηρίας και εδώ βλέπουμε την αναστόμωση της πλέας φλέβας. Οι επιπλοκές που έχουμε μετά τη μεταμόσχευση είναι οι αγκιακές επιπλοκές και οι επιπλοκές των χοληφόρων. Όμως επίσης μπορεί να έχουμε και άλλες, όπως το υπατικό έφρακτο, την ισιαιμία, το απόστημα, την απόρριψη ή ακόμα την υποτροπή και σπανιότερα τα ενοπλάσματα λόγω της ανοσοκαταστολής.
Η θρόμβωση της υπατικής αρτηρίας ανεδώ είναι η πιο συχνή αγιακή επιπλοκή και πιο επικίνδυνη, πιο σημαντική. Παρατηρείται σε ένα ποσοστό περίπου 4%, άλλοι το λαμβάζουν μέχρι και 12%. Είναι επικίνδυνη όταν αυτή εμφανίζεται πρώιμα, γιατί οδηγεί σε ισχυμία των χοληφόρων, υπατική νέκρωση, διαφυγή, χολή, σύψη, ακόμα και απώλεια του μοσχεύματος. Οι προδιαθεστικοί παράγοντες για τη θρόμβωση της υπατικής αρτηρίας είναι το μικρό εύρος του αγκείου στην αναστόμωση, διαφορετική διάμετρος αγκείου οδόντου και λήθρου, και γι' αυτό συχνά έχουμε θρομβώσεις της υπατικής αρτηρίας στα παιδιά. Η προϋπάρχουσα στένωση του κοιλιακού τρίποδα, οι ανατομικές παραλλαγές, η παρατεταμένη ψυχρή ή θερμή ισχυμία και τεχνικοί παράγοντες. Στον υπέρχος, το πρώτο πράγμα στο οτόπουλο που θα έχουμε είναι η απουσία ροής. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουμε όταν ο άρρωστος έχει χαμηλό κλό, όταν έχει αγκιόσπασμο ή αυξημένο ίδρυμα του μοσχεύματος. Ενώ ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα θα έχουμε όταν πιάνουμε την θρόμβωση σε υποξία φάση, οπότε μπορεί να έχουν αναπτυχθεί υποδιπόδι παράπλευρα ενδοκατικά και να μας δίνουν αυτή την παύους, τάρβους, κυματομορφή, όπως θα δούμε παρακάτω. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ασθενούς που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ύπατους. Δεν υπήρχε ικανοποιητική υπατική αρτηρία, κοιλιακός τρίποδος για να γίνει η αναστόμωση και χρησιμοποιήθηκε ένα μόσχευμα από την κοιλιακή αορτή, το οποίο μεταμοσχεύτηκε στην υπατική αρτηρία του δόντι. Όμως λίγες μέρες μετά την μεταμόσχευση θρομβώθηκε αυτό το μόσχευμα και βλέπουμε εδώ σε αυτή την εξέταση που έγινε μετά από μερικές εβδομάδες ότι δεν υπάρχει καθόλου αγκύωση από την αρτηρία. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, αποκαταστάθηκε το μόσχευμα, όμως στη συνέχεια αυτό επαναθρομβώθηκε και τελικά ο ασθενής αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε επαναμεταμόσχευση. Η στένωση της υπατικής αρτηρίας είναι δεύτερη πιο συχνή επιπλοκή, αγιακή. Εμφανίζεται συνήθως στους πρώτους τρεις μήνες και αφορά κυρίως την αναστόμωση. Στον υπέρχο θα έχουμε μια στροβιλώδη πλοή με πολύ αυξημένη ταχύτητα στο ύψος της στένωσης, ενώ μετά της στένωσης έχουμε χαρακτηριστική κυματομορφή, την παύους τάρδους, δηλαδή έχουμε αργοπορημένη άνοδο της συστολικής πίεσης, αποστρογγυλοποίηση του πικ, με ένα χρόνο που ξεπερνάει τα 0,08 δευτερόλεπτα και πλέον θα έχουμε πολύ χαμηλό δείκτη αντίστασης κάτω από 0,5. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα σημαντικής στένωσης στο ύψος της αναστόμωσης και με τα στενοντική διάτωση, φαίνεται πιο ωραία με τις αφεντή ανασυνθέσεις. Ο ασθενής συνέχεια υποβλήθηκε σε γεωγραφία, έγινε τοποθέτηση υποσχέματος και αποκαταστάθηκε η ροή. Το ψευδονεύσμα της υπατικής αρτηρίας ευτυχώς είναι μια σπάνια επιπλοκή, πολύ σπάνια. Θα υποψευθούμε ότι έχουμε μια τέτοια επιλογή όταν δούμε ένα κυστικό μόρφωμα στην πύλη του ύπατος που έχει αυτή την χαρακτηριστική στροβιλώδη ροή. Βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα ψευδονευρίσματος. Ο κύριος του ψευδονευρίσματος είναι ότι μπορεί να αναγεί. Εδώ είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό ψευδονευρίσματος της υπατικής αρτηρίας με πολύ μικρή πήξη. Ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο με άριστα αποτελέσματα. Το σύνδρομο της υποκλοπής της κλινικής αρτηρίας πρόκειται, όπως είπαμε, για εκτροπή της αιματικής ροής προς την υπερτροφική σπληνική αρτηρία και συνοδό αυξημένη ροή στην πηλαία φλέβα, ενώ στην υπατική αρτηρία παρατηρείται πνευματοειδής ροή. Και στο τόπλε βλέπουμε ότι έχουμε χαμηλή πίεση και υψηλό δίκτυο αντίστασης, ενώ έχουμε υψηλή πίεση στην υπατική φλέβα. Εδώ χαρακτηριστικά ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου όλο το αίμα πήγαινε προς την υπερτροφική σπληνική αρτηρία και η υπατική αρτηρία μόλις και αγαπόταν ανηματοειδώς. Ο ασθενής
εμβολήθηκε εμβόλυση στην πνευματική του αρχηρία από τον κύριο Χατζηδάκη και βλέπουμε εδώ θεματικά, θεματική βελτίωση πώς συσχεδονφείται πλέον ικανοποιητικά η πνευματική αρχηρία και το μόσχευμα. Η θρόμβωση και η στένωση της πνευματικής πλεύρας, της πηλαίας πλεύρας είναι σχετικά σπάνιες, πιο συχνή είναι η θρόμβωση. Και η στένωση λιγότερο συχνή και αφορά την αναστόμωση. Εδώ στον υπέρηχο έχουμε πολύ αυξημένες ροές. Έχουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα, στένωση της πηλαίας πλεύρας τύψης αναστόμωσης, η οποία αντιμετωπίστηκε ευτυχώς με την τοποθέτηση στέντ. Η θρόμβωση των υπατικών φλεβών είναι πιο σπάνιες. Έχουμε εδώ χαρακτηριστικά με τον υπέρηχο κατάργηση της τριφασικής ροής και υψηλές μονοφασικές ροές. Πιο συχνή, τώρα με την πήγη υπάρχει τεχνική, είναι ο σχηματισμός αιματώματος τύψους της αναστόμωσης. Βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο αιμάτωμα, το οποίο επεκτείνεται στην πύλη του ύπατος, στον υπατοβασικό σύνδεσμο και συνέχεια καταλαμβάνει εδώ πέρα τον ελάσσομα του πλευρικού θύλακου. Και θα προχωρήσω στις επιπλοκές των χολακίων, που όπως είπε και ο κύριος Κατσάνος, είναι ο κοβρονιάρος λίθος. Απρόημα έχουμε συνήθως διαφυγές χολής με σχηματισμό χολωμάτων και σπανιότερα χολοπεριτονέου. Οι θέσεις διαφυγής είναι συνήθως ο ύφος της αναστόμωσης ή στο κολόμα του κυστικού πόρου ή στο σημείο εισόδου του παραγευτικού κατεπήρα ή σπανιότερα κατά μήκος εκτομής του υπατικού παρεχήματος. Βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα από... εδώ είχαμε διαφυγή χολής από την ύψος της αναστόμωσης του πολυπόθου πόρου, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τοποθέτηση καθετήρα μέσα στο πολυπόθο πόρο. Εδώ είχαμε μία ρήξη, μία διαφυγή χολής από το σημείο εισόδου του παραγευτικού καθετήρα. Εδώ είχαμε χολοπεριτόνιο, οπότε δυστυχώς οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Οι στενώσεις τώρα των χολακίων είτε αναστομωτικές πιο συχνά, είτε μη αναστομωτικές. Οι αναστομωτικές είναι εδώ στο ύψος αναστόμωσης. Συνήθως γίνονται από τοπική ισχυμία ή από προηγήτηση διαφυγή της χολής. Και οι μη αναστομωτικές είναι κατά κανόνα λόγω ισχυμίας, είτε λόγω τοπικής στένωσης, θρόμβωσης, παντικής αρτηρίας ή ακόμα λόγω παραταμένης ψυχρής ισχυμίας ή λήψη μοσχεύματος από δότη λόγω καρδιακού θανάτου. Και αυτός είναι ο λόγος που συνήθως δεν προτιμάμε τα μοσχεύματα από καρδιακό θάνατο. Σπανιότερα δεν μπορεί να έχουμε στενώσεις λόγω χρόνια απόφραξης, λόγω υποτροπής πρωτοπαθούς κλινικής χολακίτιδας ή λόγω αυτοάνωσης πατήτιδος. Εδώ βλέπουμε στενώσεις στο ύψος της αναστόμωσης, πώς ωραία αντιμετωπίζονται με τοποθέτηση στέντ. Ενώ εδώ βλέπουμε περιπτώσεις μια αναστομωτικής στένωσης των χολακίων, οι οποίες, όπως είπαμε, κατά κανόνα οφείλονται σε ισχυμική χολακίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά λύματα πλήρωσης λόγω εκμαγείων νεκρωμένου επιθυλίου και χολικής λάσπης. Μπορεί να οδηγηθεί βέβαια και σε διατυχηματική προσβολή με σχηματισμό χολωμάτων, όπως βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά. Και εδώ εκμαγεία χολικής λάσπης, που στα φαίνα ακολουθία έχουν υψηλό σήμα. Τα χολώματα αυτά πολύ συχνά οδηγούν σε χρόνιες υποτροπιάζουσες χολακίτιδες. Βλέπουμε εδώ αυτή την περίπτωση χολωμάτων που έχουν επιμολυνθεί, έχουν υψηλό σήμα σε diffusion, ακολουθίες. Συνήθως αυτά τα άτομα έχουν εκταμένες ισχυμικές αλλιώσεις στο ύπαρ, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώ τέλος, μπορεί να έχουμε χρόνιες ιωτικές αλλιώσεις στα χολαγγεία και ανάπτυξη δευτεροπαθούς πλέον κλινικής χολαγγείδος με μια απεικόνηση στο ύπαρ που μιμείται την πρωτοπαθής κλινική χολαγγείδα. Συμπερισματικά λοιπόν, η χαρτογράφηση των μυριακών δομών και των χολαγγείων είναι πολύ σημαντική για τη χειρουργική του ύπατος. Πολύ σημαντικό βοήθημα παίζουν οι 3D ανασυνθέσεις αλλά και οι εκτυπώσεις προπλασμάτων με 3D ανασύνθεση όλων των αγιακών δομών και των χολακίων. Βοηθάνε πολύ στην χειρουργική πορεία και πορεία του ασθενούς. Ο πρώην χειρουργικός επιγενωστικός έλεγχος του λήφτη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε.
Στην οπτικά εδώ, για την μερική υπαλλεκτομή, θα πρέπει να δούμε ότι σε περίπτωση δεξιάς υπαλλεκτομής, η τομή μας θα πρέπει να γίνει εδώ στην δεξιά της μέσης υπαλλεκτικής βλέβας και θα πρέπει να προσέξουμε τις αγκιακές δομές. Την αρτηρία, η οποία προέρχεται από την κρίση υπαλλεκτική αρτηρία ή την δεξιά υπαλλεκτική αρτηρία και πορεύεται προς το τμήμα 4 ή τους κλάδους του λιάς βλέβας που πορεύεται προς το τμήμα 4. Τις υπαλλεκτικές βλέβες του τμήματος 5, του τμήματος 8 και του τμήματος 5, οι οποίες αποχετεύουν στη μέση υπαλλεκτική βλέβα. Ενώ αντίστοιχα, όταν έχουμε να κάνουμε μια δεξιά υπαλλεκτομή, αυτή γίνεται συνήθως στο ύψος της σχισμής του τρεπονοειδούς συνδέσμου, θα πρέπει να προσέξουμε την αρτηρία από την, για το τμήμα 4 από την αριστερή υπαλλεκτική αρτηρία και αντίστοιχα τη φλέβα από την αριστερή πυλαία για το τμήμα 4, καθώς επίσης και την υπαλλεκτική φλέβα του τμήματος 4, η οποία μερικές φορές αποχετεύει προς την αριστερή υπαλλεκτική φλέβα. Η μετεφυτική επιτήρηση του νοσχέματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως με τον υπέρηχο. Και οι επιπλοκές, όπως είπαμε, είναι αφορούν τις αγιακές δομές και τα χλωροφόρα. Και η στενή συνεργασία των εκτινολόγων με όλους τους υπόλοιπους κλινικούς γιατρούς και ψυχολογούς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαιδεύση των ασθενών αυτών. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε για μια πραγματικά εξαίρετη παρουσίαση και πάρα πολύ ουσιαστική και βέβαια και διαχρονικά και για τη βοήθεια στις μεταμορφιές. Μια εντυπωσιακή προθυμία πάντα ό,τι ώρα και αν χρειαστεί και όλη η κλινική, αλλά είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είτε ζωντανά, είτε διαδικτυακά μέσω του chat. Να μιλήσω λίγο καιρό. Ναι. Βίβια, να σας ευχαριστούμε πραγματικά. Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση. Εκείνο που εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε και πρέπει να το πούμε, είναι ότι ανέδειξες περιστατικά που παρουσιάστηκαν στην πορεία του χρόνου από το κέντρο μας. Δηλαδή είναι πραγματικά περιστατικά, δεν ήταν άτλαντες. Ήταν πράγματα τα οποία έγιναν. Για να είσαι ψυχημένος ότι τα κάνουμε αυτά στην Ιδουκράτη. Και όντως γίνονται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έδειξε ότι στην πορεία των χρόνων αυτό το κέντρο έχει καταφέρει να αναπτυχθεί συνεχώς, να αναπτύσσεται συνεχώς και να βελτιώνεται δηλαδή στις παρεμβάσεις που κάνει. Τώρα, σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, εγώ δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω και τους χειρουργούς και τους οκτινολόγους. Μια μεγάλη συζήτηση όλα τα χρόνια ήταν η ογκομέτρηση. Σωστά. Που χρησιμοποιούσαμε διάφορες τεχνικές, θυμάστε οι παλιότεροι χειρουργοί. Διάφορες τεχνικές. Τώρα πια η σύγχρονη εκτινολογία μας στόλισε. Δηλαδή μπορούν με την δεν χρειάζεται τίποτα από τα υπόλοιπα που κάνουμε για την, τις εγχύσεις, τους παράγοντες. Μας αρκεί η ανασύνθεση που κάνουν οι εκτινολόγοι για να έχετε μια ογκομέτρηση αρκετή για εσάς. Αυτό ας ρωτήσουμε πρώτα τους χειρουργούς. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί το λέμε συχνά, το χρησιμοποιούν πολλοί, κάνουμε ογκομέτρηση να δούμε το, αλλά το τι ουσιαστικά σημαίνει αυτή η ογκομέτρηση είναι ένα μυστήριο πολλές φορές. Η ογκομέτρηση καταρχήν στο δικό μου το μυαλό προϋποθέτει καλή επικοινωνία ανάμεσα στον χειρουργό και στον ακτινολόγο. Πρέπει το χειρουργικό πλάνο να συζητηθεί με τον ακτινολόγο, να πεις εδώ πρόκειται να είναι η εκτομή, ένα ατομική, μία ατομική, τι θα μείνει, τι θα φύγει, ώστε μετά να ξέρει τι θα μετρήσει και πώς. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι το τεχνικό όσον αφορά τα λογισμικά και τις δυνατότητες που θα μας πει και οι συνάδελφοι μας, θα ξέρουν πιο καλά. Και βέβαια, η ογκομέτρηση είναι ένα... Πιθανώς με την τεχνολογία θα βελτιωθεί, γιατί έχουμε με ίσως νεότερες τεχνολογίες αποκτημένη πραγματικότητα, η εκτύπωση, η τρισδιάστατη απεικόνηση και η τρισδιάστατη εκτύπωση κάνει κάποια πράγματα ίσως λίγο πιο εύκολα να τα κατανοήσουμε, τουλάχιστον η μη εκτυπωση.
Αλλά δεν ξέρω βέβαια να θέλεις να σχολιάσεις. Τεχνικά είναι εύκολη η ογκομέτρηση, δηλαδή είναι λίγο χρονοβόρο, αλλά είναι ένα τεχνικό μου κομμάτι, γίνεται. Και ειδικά με τη δική σας, ας πούμε, καθοδήγηση, όταν ξέρουμε ακριβώς τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τι δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε, νομίζω ότι πάει καλά. Να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Μια μεγάλη κουβέντα που κάνουμε όλα τα χρόνια, παντού και στο δικό μας κέντρο κάθε φορά που κάνουμε meeting, είναι το θέμα της τρόμωσης της σπηλαίας φλέβας προμεταμοσχευτικά. Και μάλιστα και τώρα ο κ. Σουρφάς ξέρει ότι και στις, στην επιλογή και στα ενδείξεις και αντενδείξεις για μεταμόσχευση και τα λοιπά από τον ΕΟΜ, έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αποτελεί η αντένδειξη η δρόμωση της σπηλαίας φλέβας, η μερική ή η πλήρης. Στην πορεία των χρόνων, μπορώ να το πω παρακολουθώντας όλα αυτά τα meetings, βλέπω ότι οι χειρουργοί πια έχουν τη δυνατότητα να μεταμοσχεύουν και πολύ επιτυχώς ασθενείς σίγουρα με μερική θρόμβωση της σπηλαίας φλέβας. Αυτό έχει ενταχθεί και στα κριτήρια του ΕΟΜ, δεν αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση, απόλυτη τουλάχιστον. Και αρκετά συχνά και με πλήρη σχεδόν θρόμβωση της σπηλαίας φλέβας, αξιοποιώντας άλλες τεχνικές. Μπορούμε να μεταφέρουμε λίγο αυτή την εμπειρία από τους χειρουργούς Γιώργο Κατσάνο και κύριε Τσουρφά για το πώς. Το χειρίζεστε. Τώρα, πώς χειρίζεστε οι σύγχρονοι, ας πούμε, για αυτούς τους συναδέλφους που ίσως δεν έχουν την ίδια εμπειρία, πώς χειριζόμαστε, τι ζητάμε καταρχάς από τους αρχαιολόγους να ξέρουμε και πώς εσείς αυτά τα στοιχεία τα αξιοποιείτε διαχειριτικά. Ναι. Καταρχήν να πω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η θρόμβωση της σπηλαίας παλιότερα ήταν σχεδόν απόλυτη αντένδειξη, γιατί συναντηγόταν με πολύ κακά αποτελέσματα. Καθώς βελτιώνονται τεχνικές και καθώς προχωράει και η γνώση της ρύθμισης της σπηλαίας ροής, αλλά και γενικότερα η πορεία της μεταμόσχευσης των οποίων ενδεικοτήτων, που μας επέτρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί, αναπτύχθηκε και η εμπειρία στο αντιμετώπιση των θρόμβων. Το δικό μας το πρόβλημα έγινε στο να βρούμε πηλαία ροή. Δηλαδή η καταστροφική κατάσταση στη μεταμόσχευση είναι να έχεις μια θρόμβωση πηλαίας φλέβας εκτεταμένη, που όπως είπε και η κ. Γεωργοπούλου, ξεπερνάει τον σπληνομεσεντέριο άξονα και δεν μπορούμε πλέον να βρούμε ικανοποιητική ροή πηλαίας για να επαναματώσουμε το μόσχευμα. Σε αυτό έχει τεράστια σημασία η προχειρητική προετοιμασία και η γνώση των ροών και πού είναι, μέχρι πού υπάρχει ροή, μέχρι πού δεν υπάρχει, για να μπορέσουμε και να σχεδιάσουμε το χειρουργείο μας. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η προηγητική προετοιμασία του αρρώστου, δηλαδή η πρόληψη ή και η αντιστροφή της θρόμβωσης με την κατάλληλη αγωγή, αντιπληκτική αγωγή ή ακόμα και με tips, το οποίο το χρησιμοποιούμε σχετικά σπάνια, αλλά γνωρίζουμε ότι καθώς το tips αποκαθιστά τη ροή, καθώς κάνει ένα bypass του παρενχύματος, λύει και το θρόμβο. Τώρα, πρακτικά, γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε θρόμβωση, ο άρρωστός μας, παρόλο που έχουμε καλά αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό, γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων διεθνώς ότι από τη στιγμή που ο άρρωστός μας έχει θρόμβωση και θα χρειαστεί να γίνει διάνοιξη και θρομβεκτομή της σπηλαίας φλέβας, ο άρρωστος μπαίνει σε μια κατηγορία αρρώστων η οποία θα έχει μεγαλύτερες επιπλοκές από τους αρρώστους που δεν έχουν. Οπότε είναι και ένα θέμα προσεκτικής επιλογής των αρρώστων, για να επιλεχθούν άρρωστοι που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή την τεχνική. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μάλλον τους ακτινολόγους μας το εξής. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που ο Γιώργος, ότι είναι άλλη αντιμετώπιση της θρόμβωσης πηλαίας, δεν είναι πλέον αντένδειξη από μόνη της, γιατί μπορεί να πει. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει υποψία του καρκίνου. Το ερώτημα είναι, το οποίο είναι αντένδειξη τότε, η θρόμβωση στην πηλαία. Δεν προχωράει κανείς σε μεταμόσχευση. Το ερώτημα είναι,
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στην απεικόνηση που μπορούν να μας πούνε ναι, νομίζω ότι σχετίζεται με, με τον καρκίνο θρόμος ή όχι, πρώτον. Και δεύτερον, ας το πούμε πολλές φορές θέμα βιοψίας του θρόμου, πόσο ρεαλιστικό είναι. Ναι, θα απαντήσουμε. Υπάρχουν φυσικά κάποια ευρήματα ενδεικτικά νεοπλασματικής θρόμωσης που λες. Είναι όταν η πλεύλα εδώ είναι διεκομμένη πάνω από 23 χιλιοστά, είναι ανομοιογενής, προσλαμβάνει στην αρτηριακή φάση, ξεπλένει στην πυλαία φάση. Όταν αυτή η θρόμωση είναι πολύ κοντά και συνδέεται με τον παντοδυτικό καρκίνο, και στην ουσία το βλέπουμε ότι ο όγκος μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα στον κλάδο της πυλαίας. Αναπτύσσονται ειδικά αρτηριολεκτικά σάντ στην περιοχή. Ο θρόμος μετά έχει κάνει περιορισμό στη διάχυση. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά σημεία που θα μας παραπέψουν στην παρουσία νεοπλασματικού θρόμβου. Το θέμα της βιοψίας φυσικά μπορεί να γίνει. Αποφεύγουμε φυσικά τα σημεία τα οποία έχουν αυξημένη εγγύωση για να μην έχουμε πολλές επιπλοκές. Ναι, φυσικά μπορεί να γίνει. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παχιαδάκη Ιωάννη. Με θέμα ενδοσκοπική προσέγγιση πριν και μετά τη χειρουργική μεταμόσχευση. Φτιάξτε την κάμερα εδώ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πολύ τιμική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Ό,τι φορά παρακολουθώ, με έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, παρακολουθώ ένα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, μου κάνει την ίδια τιμή που με φωνάξετε. Το δικό μου αντικείμενο είναι το αντικείμενο του υδραυλικού που λέω εγώ. Ο ενδοσκόπος λοιπόν στην προσέγγιση, την ενδοσκοπική, τόσο πριν από τη χειρουργική ύπατος, όσο και πριν και μετά τη μεταμόσχευση ύπατος. Θα κινηθώ σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η προηγητική προσέγγιση των στενών των κορυφών στην υπατική πύλη, τις λεγόμενες high restrictions, οι οποίες είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο στην χειρουργική του ύπατος, το οποίο μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς οι γαστρεντρολόγοι, οι ενδοσκόποι, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά ενδεχόμενα, σαν μια γέφυρα προς τη χειρουργική αντιμετώπιση. Και ο δεύτερος άξονας θα είναι βασικά η θεραπευτική προσέγγιση των αντιχειρητικών εμπλοκών από κορυφών δέντρων. Τόσο μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ύπατος και κορυφών, όσο και μετά από την μεταμόσχευση ύπατος. Στον πρώτο έτσι άξονα, τη διαγνωστική προσέγγιση των στενώσεων στην πύλη του ύπατος, των high restrictions, είναι η λεγόμενη indeterminate high restrictions, δηλαδή η στένωση στην πύλη του ύπατος, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Αν δηλαδή θα μπορούμε να οδηγήσουμε τον ασθενή μας σε μια υπατεκτομή, για να πρέπει το περιμένουν να ερεμήσει η εμπολακή σε εκείνη την περιοχή. Και δυστυχώς γνωρίζουμε ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των υπατεκτομών, για πιθανό χολαδιοκαρκίνο και στην περιοχή της πύλης, για πιθανό κλάτσα, δηλαδή είχαν τελικά καλοήθη νόσο. Και δεν είναι απλές επεμβάσεις αυτές που ξέρουμε όλοι, είναι με επεμβάσεις με ιδιαίτερα ψηλή νοσηρότητα και πολλές φορές και θνησιμότητα. Γι' αυτό καλό θέλει να ξέρουμε, δηλαδή εικονιστικά, όντως υπάρχουν αρκετά εργαλεία πλέον, τόσο από την αξιωματική όσο και από την μακρομανίδη, μπορούν να δώσουν σαφείς ενδείξεις για το αν και κατά πόσο έχουν να κάνουν με μια κακοήθη στένωση στην περιοχή της πύλης του ύπατος. Όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, η φλεγμονή από τον καρκίνο πολλές φορές είναι δύσκολο να διατεθούν ακόμα και με τις καλύτερες ακτινολογικές μεθόδους. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για να προσεγγιστεί ακόμα και από τον ενδοσκοπικό υδραίκο με την πολύ χρήσιμη σε άλλες περιπτώσεις στενώσεων αναρρόφηση διαλεπτής βελόνης και βιοψία με τον ενδοσκοπικό υπέρυγο, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει ο ενδοσκόπος την πύλη του ύπατος. Για αυτόν τον λόγο έχουμε μείνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα, στο κομμάτι το κλασικό της CRCP μαζί με βούτσισμα της στένωσης για να έχουμε μια κυταλλογική εκτίμηση και λήψη βιοψιών από την περιοχή και τα τελευταία χρόνια της χωραγιοσκόπησης με ένα baby scope το οποίο βάζω μέσα από το ενδοσκόπιο μας, το πράγιο δεκαλοδοσκόπιο, που μας επιτρέπει μια πιο έτσι, άμεση επισκόπηση της περιοχής και λήψη διοξιών. Να δούμε πώς αυτό μπορεί να αλλάξει τη διαγνωστική προσέγγιση αυτής της περιοχής. Οι αλγόριθμοι λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουν τροποποιηθεί πέρα της κλασικής ERCP με κυταρολογική, για αυτή η αρνητική προχωρούμε
σε χολαγιοσκόπηση, χειρουργική διερεύνηση της στένωσης πριν προχωρήσουμε σε υπατεκτομή. Όσον αφορά τη χολαγιοσκόπηση, βλέπετε ότι τα ποσοστά ευαισθησίας της μεθόδου είναι ιδιαίτερα ψηλά. Τόσο όσον αφορά την ευαισθησία, όσον αφορά την ειδικότητα της μεθόδου. Συγκρίνοντας τα βέβαια με την διαθέσιμη ευρέως ESCP με κυταρολογική και βιοψία, τα οποία τα ποσοστά που βλέπετε εδώ πέρα είναι σε πολύ καλά κέντρα. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, τα πολυσυντικά αυτά στην καθημερινή πράξη είναι πολύ χαμηλότερα. Έλεγαν μεταξύ 40 και 50%. Το 60% είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Η θέα προσθήκη του Focal and Sector Hybridization, μια ειδική τεχνική κυταρολογική, προσφέρει διαγνωστική έτσι, ευαισθησία ιδιαίτερη στην βούρτσα μα, στην κυταρολογική, στα πιο πολλά κέντρα στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμη. Το EUS, όπω σα είπα, ανατομικά είναι δύσκολο να προσεγγιστεί την περιοχή, γι' αυτό και είναι λιγάκι. Υπολείπεται ακόμα και τη ESCP με κυταρολογική και βιοψία. Βλέπετε πόσο σημαντική θα είναι η συμβολή τη χολαγιοσκόπηση. Λέω θα είναι, γιατί είναι πρόκειται για μια πολύ καλή μέθοδο, στην οποία εδώ έχουμε ένα baby scope, το οποίο το δένουμε πάνω στο δεκαλαθροσκόπιο μα, το βάζουμε σε ένα καθετήρα ESCP μέσα από το κανάλι βιοψία, το θεραπευτικό μα κανάλι, και έχουμε και δυνατότητα να βάλουμε μια λαβίδα βιοψία και να βάλουμε βιοψία μέσα από τα πολυχώρα. Οι εικόνες που έχουμε, που είναι όντως έτσι, είναι εντυπωσιακές πλέον. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει σε δεύτερη-τρίτη γενιά ψηφιακής ανάλυσης εικόνας. Βλέπουμε πλέον τα χολιφόρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ένα φυσιολογικό χολιφόρο δέντρο, παραλείπει μια σένωση από πίεση, παραλείπει ένα καρκίνο. Κατά πράγματα, τις εικόνες δεν είναι τόσο εύκολο να ξεχωρίσει, αλλά έχουμε ευτυχώς τώρα πλέον κάποια οπτικά τυφλοσούρια, δηλαδή κάποιες παραστάσεις, τις οποίες μας λένε τι ακριβώς θα κοιτάξουμε για να κρίνουμε αν μια σένωση είναι κακοήθης ή καλοήθης. Και μόνο αυτή η οπτική επισκόπηση πολλές φορές είναι αρκετή και τις πιο πολλές φορές η διοξία των οποίων περνάω, που είναι πολύ μικρό κομματάκι, δεν έχει να προσφέρει πολλά παραπάνω στην οπτική επισκόπηση, τη οποία τα ποσοστά ευαισθησία είναι ιδιαίτερα ψηλά. Βλέπετε εδώ πέρα μια μεταανάλυση 11 μελετών, ξεπερνάμε, φτάνουμε γύρω στο 60% και 100% η ειδικότητα. Θεραπευτικά. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε θεραπευτικά και για ποιο λόγο τις στενώσεις στην υπατική πύλη προεγχειρητικά. Σε περίπτωση χολαγίτιδας και σε περίπτωση που υπάρχει πρόνοιση για μικρό παρέγχημα μετά την παρέμβαση, που θα χρειαστεί να κάνουμε optimization στο κομμάτι το οποίο θα παραμείνει μετά την επέμβαση. Και αυτό το optimization περιλαμβάνει και την παροχή του χολιφόρου δέντρο. Μόνο και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, παλιότερα είχαμε υψηλή χολιρυθμή, θέλαμε προεγχειρητικά να κάνουμε και μια αποσυμφόρηση, έτσι ώστε να μπούμε με μια χολιρυθμή 3-4 να κυβηγήσουμε να κάνουμε μια υπατεκτομή. Τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί ουσιαστικά με την ESCP δεν βάζει ένα άσυπτο στέντ μέσα από ένα άσυπτο ενδοσκόπιο μέσα στο χολιφόρο δέντρο. Μετά μέσα από ένα ασυπτικό περιβάλλον και τι πιο πολλέ φορέ ενοθαρμίζει και ενδονοσοκομιακά μικρόβια σε ένα χολιφόρο δέντρο το οποίο θα παραμείνει. Σε ένα σηκώτη το οποίο ούτω ή άλλω θα είναι λειψό, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, εάν έχει και χολαγίτη αυτό το υπατικό παρέγγιμα το οποίο έχει παραμείνει, θα πάρει το αποτέλεσμα που ξέρουμε όλοι είναι καταστροφικά. Πώς παρεμβαίνουμε τώρα σε αυτές τις στενώσεις. Θα έλεγα τώρα προσωπική μου εντύπωση και γενικά επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία τελευταία χρόνια ότι ιδανικά εμείς οι γαστρολόγοι επεμβαίνουμε εδώ και εδώ. Στου τύπου 1 και 2 καταπισμού. Δηλαδή στου τύπου εκείνου στου οποίου θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα στέντ και να αποσυμφορήσουμε το κολυφόρο δέντρο, ή θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα δεξιά και θα αποσυμφορήσουμε και λίγο αριστερά. Τα σκούρα αρχίζουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή το 3α, το 3β και φυσικά το 4. Γιατί προσπαθώντα να κάνουμε παροχέτευση και των δύο λαβών, αυτό που λίγο χοντρικά, τι πολλέ φορέ ενοφθαλμίζουμε σε περιφερικά κολυφόρα. Σκιαγραφικό το οποίο δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όλο το μας από τις χολαγιέτες που εμείς προκαλούμε. Θα έλεγα και φαίνεται και στην πληροφορία τα τελευταία χρόνια ότι αυτοί οι τύποι 3 και 4 είτε χρειάζονται συνδυασμένη παρέμβαση από τον ενδοσκόπο, να βάλει δηλαδή ένα στέντ το οποίο θα παραχαιρετήσει ένα κομμάτι του ύπαρος Α και ο επαγγελματικός ακτινολόγος να βάλει και μια εξωτερική παροχέτευση ή έσω έξω παροχέτευση που θα παραχαιρετήσει ένα τμήμα Β. Σκοπός όλων μας είναι να καταφέρουμε τελικά να παροχητεύσουμε τουλάχιστον ένα 50% του παρεγγείλματος. Οι αλγόριθμοι λοιπόν κάπως έτσι διαμορφώνται τα τελευταία χρόνια, ένα και δύο ESCP και αν αυτό αποτύχει προχωράμε στη δυναμική παροχέτευση ή παροχέτευση μέσω EUS. 3 και 4 καλό θα είναι ή αυτό ή το άλλο, βλέπετε και λόγω παίρνει το προβάδισμα ή διαδερμική παροχέτευση.
Βάζουμε πλαστικό ή μεταλλικό στέμμα που είναι χειρητικά. Παροχητεύουμε ετερόπλευρα ή ανθοτερόπλευρα. Γενικά, οι οδηγίες οι δικές μας, οι γαστρολογικές, οι ενδοσκοπικές, λένε καταρχήν να το κάνουμε αυτό σε κέντρα τα οποία να υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση από πολλαπλές ειδικότητες. Δηλαδή να υπάρχει πνευματικός ακτινολόγος, να υπάρχει γαστρολόγος, να υπάρχει χειρουργός διαθέσιμος, ο οποίος να μπορεί να συνεννοηθεί με τους άλλους δύο τους μη χειρουργούς γιατρούς για να πει τι θα κάνουμε. Όπως σας είπα, δεν κάνουμε συνήθως παροχέτευση ρουτίνας, αλλά μόνο όταν υπάρχουν εκλογές, όταν το παρέχον θα μείνει πίσω είναι πάρα πολύ λυψό. Και φυσικά προτιμούμε τα πλαστικά στεντ. Δεν βάζουμε μεταλλικά στεντ. Τα μεταλλικά στεντ, ακόμα και τα πλήρως επικαλυμμένα, δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή, τα οποία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης δυσκολεύουν ιδιαίτερα τη ζωή του χειρουργού. Μεταναλύσεις, ανασκόπηση μεταναλύσεων. Όσον αφορά επιπλοκές από τα χωλιφόρα, φαίνεται ότι η διαδερμική προσέγγιση έχει πολύ λιγότερες. Τα ποσοστά επιτυχίας και κλινικής αποσυμφόρησης είναι τα ίδια μεταξύ ESCP και διαδερμικής. Ενδεχόμενα η ESCP να είναι λίγο πιο αισθητικά, έτσι, λιγότερο επιθετική από την διαδερμική και σίγουρα είναι λιγότερο μοναδική, είναι αλήθεια αυτό. Θεραπευτική προσέγγιση με διαχειριστικών επιλογών του κορυφαίου δέντρου. Σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στενώσεις κορυφών. Πολλαπλά στεντς, σε περίπτωση που η στένωση είναι μεγαλύτερη, σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 εκατοστά από την συμβολή του δεξιού του αριστερού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πλήρως επικαλυμμένα μεταλλικά. Συνήθως τα αποτελέσματα με τα πολλαπλά στεντς είναι ιδιαίτερα καλά και δεν χρειάζεται να βάλουμε πλήρως επικαλυμμένα κορυφών. Βλέπετε από την ομάδα του κ. Κωνσταμάνια, την ανθρώπινη, με μια ιδανθίση που εισηγήθηκαν. Πρώτη την τοποθέτηση πολλαπλών στέντς πλαστικών και παρακολούθησα τους ασθενείς για πολλά χρόνια. Βλέπετε μια μετεχνητική παρακολούθηση από 4 έως 14 έως και 20 χρόνια ήταν η παρακολούθηση. Με αποτελέσματα τόσο short term όσο και long term, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Βλέπετε οι ασθενείς παραμένουν σημαντικοί σε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά τόσο σε σχετικά βραχή χρονικό διάστημα όσο και σε μακρό χρονικό διάστημα μετά από την ενδοσκοπική τοποθέτηση του ασθενείου και την αφαίρεση του τέλους. Σε πολύ μικρά ποσοστά υποτροπιάζει η χολαγική τα σχετικά βραχυπρόθυμα και χαμηλά τα ποσοστά ακόμα και μετά από μια 20 ετία σχεδόν. Και η στένωση υποτροπιάζει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, συνήθως long term, δηλαδή ένα 10% των ασθενών, μετά από τη 15 ετία μπορεί να εμφανίσει κάποια επαναστένωση, η οποία και πάλι αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με την τοποθέτηση πολλαπλών πλαστικών στέντς. Στις διαφυγές, πολλαπλά στέντς και πάλι. Στέντ, βασιλετώσει πάλι, βασιλεί φυκτηροτομή και το μεταλλικό του στέντ σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση με πλαστικότητα στέντ. Εδώ πέρα βλέπετε τα ποσοστά επιτυχία σε επανενδοσκόπηση λόγω αποτυχία του γονίδου, του μονού πλαστικού στέντ. Αν βάλουμε πολλαπλά στέντ, αυξάνουμε από το 65% στην επιτυχή αντιμετώπιση τη διαφυγή. Το ποσοστό αυτό στα μεταλλικά τα στέντ, τα οποία συμπαγημένα φτάνει το 100%. Και πάμε τώρα και στις εκλογές από τα κολυφόρα μετά την μεταγόνηση και σύμπαντα. Τα ακούσατε εμβολής και από τον κύριο Γεωργούλη, που γιατί μίλησα πολύ διεξοδικά. Εγώ απλώς θα συμπληρώσω μερικά κομμάτια γενικά από τη δικιά μου τη μεριά. Δεν θα ταλαιπωρήσω με τα ποσοστά, τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει. Ούτε με αυτό θα σα ταλαιπωρήσω ιδιαίτερα, γιατί όντως είναι θέμα ισχυμίας. Το αν και κατά πόσο έχουμε εκλογές από τα κολυφόρα. Τα κολυφόρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Ματώνται μόνο αρτηριακά, μπορεί να πουλήσει το πλέγμα, το περιχωραγιακό πλέγμα, το οποίο πολλές φορές απαγγελώνεται κατά τη διάρκεια της παρασκευής του χοντρικού χώρου και είναι ιδιαίτερα ευπαθές σε διάφορους ισχυμικούς παράγοντες, όπως είναι η καταστροφική θρόμβωση της παδικής αρτηρίας, ο χρόνος ψυχρής, θερμής ισχυμίας, τα διαλύματα που θα χρησιμοποιήσουμε και πολλοί παράγοντες λόγω ισχυμίας που είναι περάσει στο κολυφόρο δέντρο. Και σίγουρα η χειρουργική τεχνική. Οι συνθέστερες εμπλοκές είναι οι διαφυγές και οι στενώσεις. Και αυτές συνήθως συνδυάζονται και με συγκρίματα, εκμαγεία, λίθους οι οποίοι σχηματίζονται ουσιαστικά από την απόκτηση του επιθυλίου και μαζί με την χολή. Η δυσλειτουργία του ότι είναι λιγότερο συνηθισμένη και λιγότερο εύκολα να γνωρίσουμε την τεχνολογία. Αιτιολογικά, έτσι ένας χρήσιμος πίνακας είναι αυτός, η χειρουργική τεχνική, οι ακιακές βλάβες, το διάλειμμα και οι τεχνικές συντήρησεις, ανοσολογικοί παράγοντες, όπως η ασυμβατότητα ομάδας δέρους, η τοπατσκριτική πολλακή και αποτροπή στο μόσχευμα, χρόνια απόρριψη, ρημώξεις και η δυσλειτουργία της ουθέας του ότι μπορούν να οδηγήσουν σε αυτές τις εκλογές που συζητήσαμε. Οι διαφυγές συμβαίνουν σχετικά πρώιμα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την μεταμόσχευση.
Οι στενώσεις, είτε λέγονται αναστοματικές, είτε μη αναστοματικές, συνήθως εμφανίζονται μετά το θύμιο. Όταν έχουμε ενδείξεις επιλογών επαγγελματικών, καλό θα είναι να κάνουμε ένα ντόπλερ, να δούμε αν αυτό που συζητήσαμε ήδη και ακούσαμε ήδη, ιδιαίτερα διεξοδικά του κ. Λιγκοπούλου, αν υπάρχει θρόμβωση της υπατικής αθλίας και να το χωρίζουμε φυσικά και σε μια καλύτερη χολαγιογραφία, αν και εφόσον αυτό δεν υφίσταται. Και πάμε σε διαφυγές από τα πολυφόρα. Οι πρώιμες είναι κατά βάση θέμα σφυρικής τεχνικής, αυτές που εμφανίζονται δηλαδή, το πρώτο μήνυμα είναι μεταμόσχευση και σε ισχυμία του χοντρικού χώρου. Και οι όψιμες είναι συνήθως κατά την αφαίρεση του σώματος του χέρι. Όπως ακούσατε, η διαφυγή μπορεί να έχει συμβεί κυρίως από τον αστόμα, από το κολόγμα ή από το σώμα του χέρι. Τα μεγάλα ισχυμικά διλήμματα στα πολυφόρα, από θρομβώσεις κυρίως της υπατικής, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε προσωπικά, χρειάζονται χειρουργική αποκατάσταση. Για το νοσηλεία του κέρδου έχει γίνει μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν από τη δουλειά του χειρουργού έχει καταλήξει πουθενά. Είναι θέμα κέρδου, είναι θέμα προσωπικής αντίληψης και εμπειρίας. Άλλοι λένε ότι το κέρδο ενώ δεν σε ωφελεί ιδιαίτερα στην αποκτική στενώση που δημιουργεί μεγάλες πιθανότητες διαφυγών, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εμείς το δικό μας το κέντρο που είναι ακόμα βάζουμε έτσι το όσο πιο περίπλοκες είναι αναστομώσεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα διαφυγής. Γι' αυτό και σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης από ζώντα ρότη, οι διαφυγές είναι πολύ πιο συνηθισμένες. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, αυτή είναι η δική μας η άποψη, η αστυνομική. Θεωρητικά, σε ένα συστηματικά σημαντικό ποσοστό, έτσι ιδανικά που φτάνει το 85%, αντιμετωπίζουν οι διαφυγές τουλάχιστον ενδοσκοπικά. Πώς, κάνοντας μια σφιχτροπή, βάζοντας ένα ή και περισσότερα πλαστικά στέντς, τα θεωρούμε μετά από κάποιες εβδομάδες. Κάποιες φορές χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, βγάζουμε το στέντ, σκεγραφούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι κάποιο μικρό φόιτ, βάζουμε και δεύτερο στέντ. Δύο-τρεις συνεδρίες μπορεί να χρειαστεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την διαφυγή. Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγώ αναστόμωση, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Προσωπικά επιλέγεται η διαδεδομική προσέγγιση. Τα χωλώματα τα οποία δεν επικοινωνούν με το πολυφόρο δέντρο, χρειάζονται διαδρομική παροχέτευση. Αυτά τα οποία έχουν επικοινωνία, συνήθως βάζουμε το στέντ και περιμένουμε να προωθηθούν. Έχουμε περιστατικά δικά μας, έτσι είναι διαφυγή και χώλωμα, τοποθέτηση στέντ. Και εδώ το ίδιο, έτσι μια μεγάλη διαφυγή, σημαντική. Τοποθετήσαμε, ευτυχώς περάσαμε, τοποθετήσαμε και ένα στέντ. Χωναγεωγραφία διά του ΚΕΡ, έτσι ανέδειξε διαφυγή, μπήκε το στέμα, βγήκε το ΚΕΡ, τα πράγματα εξέλιξαν καλά. Επίσης διαφυγή από την αναστόμωση, μια τυπική έτσι αναστομωτική διαφυγή, με το κίνκ αυτό που κάνουμε πολλές φορές, ήταν μακρύς ο πόρος του μοσχεύματος. Στενώσεις, ίσως τα οι πιο δύσκολες, έτσι, να αντιμετωπίσουμε και οι πιο συχνές. Ποσοστά τα οποία φτάνουν περίπου στο 15-20% σε μεταμόσχευση από το αυτοματικό δόντι. Αναστομωτικές είναι συνήθως ουλώδεις, είναι όψιμες, είναι οι πιο εύκολες, θα έλεγα, στην αναστομωτόξη. Αυτές που είναι ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι μη αναστομωτικές, οι οποίες είναι ισχυμικές στενώσεις, αφαιρούν στο κεντρικό τμήμα του χοντρικού χώρου ή και τα ενδερματικά χοντρικού, όπου είναι, όπως ακούσατε και οι ογκού, η ισχυμία. Είναι εμφανίζονται νωρίτερα, 3-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Είναι πολλαπλές, μεγάλες σε μήκος, πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε σε ενδοσκοπικά. Πολλές φορές οδηγούν σε ανεπάρκεια του μοσχεύματος και χρειάζεται πάρα μεταμόσχευση. Όσον αφορά τις αναστομωτικές στενώσεις, αυτές μπορεί να εμφανιστούν και σχετικά σύντομα, δηλαδή 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Αυτές είναι ίσως και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες. Πολλές φορές μια διαστολή με μπαλόνι αρκεί, μια βραχυπρόθεση τοποθέτηση στέντ για μικρό χρονικό διάστημα, πλαστικό στέντ μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Οι όψιμες, οι πιο σκληρές στενώσεις, αυτές χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συνεδρίες. Ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια αυτό που κάνουμε, αυξάνουμε σε κάθε συνεδρία τον αριθμό των πλαστικών στέντ που έχουμε μέσα. Δεν βγάζουμε, προσθέτουμε κάθε φορά και περισσότερα στέντ, έτσι ώστε να φτάσουμε μια επιθυμητή διάμετρο, συνήθως γύρω στο 1%. Για να φτάσουμε. Τα καταφέρουμε όλα μαζί, κάνουμε χρονογραφία, είμαστε ικανοποιημένοι, το αφήνουμε όπως είναι. Χρειάζεται συχνή παρακολούθηση, ακόμα και να την αφαιρέσει το στέντ, γιατί μπορεί να υποτροπιάσουν. Θεωρητικά έχουμε ένα ψηλό ποσοστό επιτυχίας. Σε αποτυχία χρειάζεται επανεπέμβαση για τροποποίηση της χορηπτικής αναστόμωσης. Για χορηπτική αναστόμωση. Τα ποσοστά, κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί ένα hype με τα μεταλλικά, τα πλούσια καλυμμένα τα στέντ. Εγώ ποτέ δεν τα χώρισα από την αδέρφη, γιατί
ο κολυμπητικό πόρο τη μεταμοσχημένη ασθενή είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πόρο, ιδιαίτερα ισχυρικό πόρο, ιδιαίτερα δύσκολο πόρο. Τα μεταλλικά τα στέντα θεωρούνται λίγο βάρβαρα για αυτέ τι καταστάσει. Και όντω οι μεταναλύσει των μελετών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι δεν έχουν να κερδίσουν πολλά όσον αφορά το όφελο από τα πλήρω συγκαλυμμένα στέντα, μη τι άλλο υπερτερούν τα πλαστικά στέντ, ούτε στην υποτροπή. Και το μοναδικό που διακινδυνεύουν είναι να τραυματίσουν τον κόσμο με τα μεταλλικά τα στέντ και το κόστο φυσικά το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ πέρα βλέπουμε μια αναστοποτική στέρωση, ιδιαίτερα σκληρή. Δεν προχώρησα σε πολύ σκιαγράφηση αντιπατικά όπω βλέπετε, γιατί ήμουν σίγουρο ότι θα προκαλέσω χολαγγίδα στην πρώτη αυτή συνεδρία. Στηρίχθηκα στην μαγνητική, έβαλα ένα στέντ. Το ξαναείδα, έβαλα δύο στέντ, τρία στέντ. Το ξαναείδα, έβαλα άλλα δύο στέντ, αφού σα είπα, αυξάνω τον αριθμό, φτάσαμε με τα πέντε στέντ. Στην άλλη συνεδρία, ενώ τα αφαιρέσαμε, είχε αποκατασταθεί η στένωση, το πριν χώρο δηλαδή, είχε φτάσει περίπου ένα εκατοστό είμαστε εδώ. Όχι τελές διατάσεις προς το νοτικά και στα αντιπατικά, όπως έπρεπε σχεδόν φυσιολογικά, οπότε σταματήσαμε και περιμένουμε. Πάλι μια αναστομωτική στένωση σχετικά φρέσκια, δηλαδή λιγότερα από ένα έτος ήταν, με μπαλόνι και συνέχεια με διπλό στένωση και τελείωσε εδώ πέρα η ιστορία. Τα πράγματα δυσκολεύουν στις αναστομωτικές. Εκεί, όπως σας είπα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι πιο ψηλές στενός, πιο πολλαπλές, είναι πολλαπλές στενός, είναι ισχυμικός, ο πλενογόνος, είναι δύσκολο να τον αποκαταστήσει στις πολλαπλές συνεδρίες. Αρχικά προσπαθείτε σιγά 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 με μπαλόνι μέχρι 4-6 χιλιοστά, όχι παραπάνω διάμετρο, να ανοίξει τις χάσιμες στενώσεις και βάζεις σταδιακά στέντς πλαστικά, αυξάνεις τον αριθμό τους, έτσι ώστε να κερδίσεις τον χρόνο για τον αριθμό σου. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άλλοι γενικά σώζουν τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή χρειάζεται συνέχεια. Τελικά το μόσχευμά τους δεν δουλεύει καλά στο τέλος. Όπως λέμε, τα ποσοστά επιτυχούς έκβασης είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Τα νούμερα που βλέπετε είναι κάτω από 50%. Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζουν αρτηματική επιδείνωση. Αρκετοί από αυτούς παρουσιάζουν τελικά κύρωση και αρκετοί από αυτούς το ποσοστό που αναφέρει είναι 1% χρειάζεται τελικά η παραμεταμόσχευση. Όταν βλέπετε τέτοιες δύσκολες στενώσεις με θρόμβωση υπατικής αρτηρίας, βλέπετε το δέντρο στέντ της υπατικής, βλέπετε πως είναι σκοτωφαγωμένο έτσι, το υπατικό το πολυφόρο δέντρο, με πολύ προσοχή της ικανάς στο σύρμα του σύρμα σου, γιατί σαν να μην τρυπήσεις, βάζεις ένα πλαστικό στέντ και προσέχεσαι. Μακριά στενώσεις, βλέπετε ιδιαίτερα μακριά στενή, μια αναστομωτική που είναι σε εστιακή των χιλιοστών, αυτές είναι και επεκτείνονται και στα εντροπατικά τα και εδώ είναι μια καταστροφική εικόνα. Έτσι, είναι, αυτό που λέμε μίσμα, δηλαδή είναι πιο μεγάλο από ο αυτόχθεν του νοσχέματο, αλλά έχουμε μια, ουσιαστικά είναι ένα διαλυμένο πολυφόρο δέντρο, ένα σχημικό πολυφόρο δέντρο. Έβαλε ένα στέντ εδώ, αλλά δεν πήγε καλό. Λύθη, συνήθω είναι και αυτή η ισχυμία, με έτσι, κολοφόνα τη ισχυμία και των λύθων, το μπιλιαρικά σύνδρομο, το οποίο κανένα να μην το δούμε ποτέ. Στο οποίο η εκμαγεία των χοληφόρων, αποκλείδωτος επιθλίου ουσιαστικά, γεμίζει το χοληφόρο δέντρο και προσπαθείς να το καθαρίσεις. Και οι πέτρες, οι λάσπες, όλα αυτά που έχουμε μέσα στα χοληφόρα, κυρίως κεντρικά της αναστόμωσης, αυτούς τους ασθενείς είναι κυρίως οι ισχυμικές αιτιολογίες και επειδή ακριβώς υπάρχουν στενώσεις, είναι πολύ δύσκολο να τα καθαρίσεις τα πράγματα. Πρέπει να ανοίξεις τις στενώσεις και σιγά 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 να τα διαλύσεις και να τα βγάλεις. Είναι πολύ επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία. Δυσλειτουργία σου κινδύνα του ότι κάνουμε συγκεκριμένη πάντα, οπότε δεν κάνω ιστορία εδώ, δεν έχω πράσιμο. Συμπερασματικά λοιπόν, διαγνωστικά, έχουμε να προσφέρουμε στην χειρουργική του ύπατος, στις διευκρινήσεις στενώσεις, βοτσίζοντας, παίρνοντας βιοψίες, βλέποντας με το χολαγιοσκόπιο, παίρνοντας βιοψίες με το χολαγιοσκόπιο. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, καλό θα είναι να παρεμβαίνουμε κι εμείς για να προσεφορούμε το χωρικό δέντρο, αλλά με πολύ πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Και σίγουρα στις διοικητικές επιλογές από το χειρουργείο χωρικών, τα ενδοσκοπικά στα χωρικών, είναι η ενδοσκοπική παρέμβαση, είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής και ίσως και τελευταίας γραμμής. Μεταμόσχευση, βασική παράμετρος κινδύνου για τις επιλογές στα χωρικών είναι η ισχυμία, αρρωστολογικοί παράγοντες, πιο πολλές από αυτές αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά σε μεγάλο βαθμό. Καλή συνεργασία μεταξύ ημών των μεταμοσχευτών, των ακτινολόγων και φυσικά των παθογραφικών, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια απόρριψη και συστάσεις για όλα τα δεκόμενα. Και παρόλο τις προσπάθειες, ένα ποσοστό ιδιαίτερα ψηλό των ασθενών τελικά δεν θα οπλιστεί από ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και θα χρειαστεί τελικά η παραμεταμόσχευση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παχιαδάκη για μια
πάρα πολύ λεπτομερή και ωραία προσέγγιση και στα πριν και στα μετά, όχι μόνο στη μεταμόσχευση, αλλά και στη χειρουργική ύπατος. Και είναι αλήθεια και το ξέρει ο ίδιος καλύτερα από όλους, πως στενή είναι η σχέση και με την κλινική μεταμόσχευση, αλλά και με πολλές περιπτώσεις που έχουμε αναλυστεί στη βοήθειά του και τη συνδρομή του. Πρωτού ανοίξουμε για ερωτήσεις, μια δικιά μου ερώτηση είναι, είναι κάτι που περιμένεις στο μέλλον να δούμε, δηλαδή αν θα υπάρξει μια βελτίωση, θα είναι στα υλικά, στα είδη των stent, θα είναι κάποια καινούργια τεχνολογία, κάτι... Όσο αφορά τις επιλογές ή την διάγνωση. Τις επιλογές και γενικά, αυτό που γενικά στην ενδοσκόπηση, στην βαλική, δεν πιστεύω πολύ στα πόρεμα αυτά, τα οποία ανοίγουμε τον ενδοτικό σωλήνα, βγαίνουμε εκτός και αφήνουμε το δημιουργούμε. Αυτά μας δημιουργούν αρκετά υλικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Δηλαδή, να κάνουμε δηλαδή, καλύτερη δουλειά έτσι, μέσα στα πλαίσια του σωλήνα. Είτε του κλινικού σωλήνα είτε του υπολογιστικού δεδομένου. Από εκεί περιμένουμε και βγαίνουν συνέχεια πράγματα και από ενδοσκόπια. Ακόμα και σε στενώσεις που είναι δύσκολα προσεγγίσιμες, ακόμα και σε περιπτώσεις γκουαγουάι αναστόμωσης. Υπάρχουν κάποια ενδοσκόπια τα οποία με συμβιβαλούν μετά που να σου οδηγήσουν στην αναστόμωση. Υπάρχουν κάποια κολαγιοσκόπια τα οποία θα σου πούν και διαδερμικά τις έλικες ηλεκτρικού εντέρου μας καθελώντας στις ώρες των κοιλιακού τείχου μας. Και μπορούμε να χειριστούμε μέσα να δούμε και να καθαρίσουμε την αναστόμωσή μας. Γενικά δηλαδή έρχονται πράγματα. Το θέμα είναι να ακούσουν. Γιατί όλα αυτά είναι ακριβά, είναι μια τρόχο λαμοσκόπιο, είναι μια σχέση. Το χρησιμοποιείς και το πετάς. Και το κόστος θα θυμάμαι καλά, γιατί το χρησιμοποιήσαμε με μερικά με, χρόνια, δεν το έμεισα καλά, θα γύρω στις 3.000 ή 3.500. Μόνο το υλικό. Έτσι ήταν το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτά και τα λοιπά. Από ό,τι γιατί μπορεί να κάνεις τη διατρύψη, η διατρυψία, η όλα αυτά είναι κόστος ιδιαίτερη. Άρα είναι θέμα να περάσουμε τα χρόνια, έτσι όπως λέμε, να το χρησιμοποιήσει πιο πολύ ο κόσμος, να γίνει πιο φθηνό να το χρησιμοποιήσουμε. Και εμείς τα καθημάζαμε. Κάποια ερώτηση, σχόλιο. Γιώργο, δεν ξέρω τι. Όχι, εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι αυτό που είπε μόλις ο κ. Παχιαδάκης, ότι όταν ο χειρουργός, οι χειρουργοί κάνουν κάποια δύσκολη αναστόμωση, ιδίως με έλικα, πρέπει να έχουν είναι καλό μάλλον να έχουν στο μυαλό τους και το μέλλον και να διευκολύνουν τη δουλειά του γαστρεντερολόγου, είτε κάτι που το κάνουμε εμείς σχεδόν συστηματικά, εμείς την έλικα της αναστόμωσης την καθυλώνουμε στο δέρμα και συνήθως βάζουμε και κλίψη για να μπορούμε να τη βρούμε. Αν όμως γίνει το χρειαστεί κάποια παρέμβαση, να υπάρχει μια πύλη από την οποία οι γαστρεντερολόγοι ή οι παρεμβατικοί ακτινολόγοι μπορούν να μπουν. Αυτό ήθελα να πω στα σχόλια, ότι πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όχι μόνο την δημιουργία με ένας αναστόμωσης μιας παρέμβασης, αλλά και τον προβληματισμό για πρόσβαση στο μέλλον, αν χρειαστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπλοκές. Συνεχίζουμε τον κύριο Χατζηδάκη Αθά, με θέμα τη διαδερμική αντιμετώπιση προβλημάτων στη χειρουργική μεταμόσχευση ύπατος. Μόνο καλό όταν είσαι ομιλητής μπορείς να βγάλεις τη μάσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη συμβολή σας στη συγκεκριμένη τράπεζα. Νομίζω θα είναι χρήσιμη για όλους μας. Ένα πίσω. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω καλύφθηκα ήδη, ιδίως του κύριο Κατσάνο που έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση. Κάποια άλλα για τον κύριο Παχιαδάκη. Δεν ήταν δυνατό να συμπεριλάβω όλα όσα ήθελα λόγω έλλειψης χρόνου και γι' αυτό το λόγο θα περιοριστώ περισσότερο στα προ και μετεχειρητικά περισσότερο των υπατεκτομών λόγω υπατομάτων και στη μεταμόσχευση. Φυσικά, για τη δική μας δουλειά, άκρως απαραίτητη είναι η ύπαρξη μιας τέτοιας αίθουσας, ανασιολογική κάλυψη, δηλαδή στην ουσία είναι ένα σχεδόν πλήρες χειρουργείο
με υπέρεχο, με την ακτινοσκόπηση, με όλα τα ειδικά αναλώσιμα, τα οποία είναι πλέον, όπως είπε και ο κύριος Παχιαδάκης, πολύ ακριβά. Εμείς την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε με διυπατική γωνιοσκόπηση. Έχουμε ήδη δύο περιστατικά την άλλη εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε και σε αυτό το επίπεδο να συνεργαστούμε αν χρειαστεί κάτι. Είναι όντως γύρω στις 2.500, σύν αυτά που μου βγάζεις από ένα 500, δεν είναι φτηνό το σπόρο. Πάμε λοιπόν σε διάφορους προβληματισμούς που θα λέω επιγραμματικά και θα κάνω κάποια σχόλια μετά, πριν και μετά τη χειρουργική πάντως. Όπως λίγο ο κ. Κατσάνος μπήκε στα δικά μου χωράφια, θα πω και εγώ λίγο, προσπαθήσω να πω λίγο στα δικά σας, πιο πολύ για να προβοκάρω σχόλια και συζήτηση για μετά σε κάποιο θέμα που με ενδιαφέρει περισσότερο όσον αφορά τη μετακίνηση εδώ των διαφόρων θεραπείων αριστερά και δεξιά. Και το πώς πλέον μπαινοβγαίνουμε στις μέρες μας αναασθενή από κριτήρια του Μιλάνου μέσα έξω, από διάφορες θεραπείες διαδερμικές ή ενδοαυλικές. Εκεί λοιπόν αυτό το γνωστό σχήμα πίνακας από τη Βαρκελόνη είναι αυτό που βρήκα σε ένα άρθρο, θεωρείται ο πατριάρχης των προγνωστικών θεραπευτικών αλγορίθμων, των συνδυαστικών. Σε αυτά τα δύο σημεία του very early και early stage μπαίνει το χειρουργείο της εκτομής και της μεταμόσχευσης, αλλά η μεταμόσχευση δεν μπαίνει μόνο, εδώ μπαίνει και άλλο φυσικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πλήθος άλλες μέθοδοι. Και όπως είπα και πριν, υπάρχουν πλέον πολλά άρθρα και πολλή συζήτηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο downstaging σε ένα ασθενή που έχει καρκίνο και να τον κάνουμε ελέγξιμο και μεταμοσχεύσιμο για το μέλλον ή απλώς χειρουργήσιμο για το μέλλον. Ένα άρθρο που βρήκα πολύ πρόσφατα και το διάβασα με μεγάλη προσοχή και γι' αυτό είναι που εννοώ ότι θα σας προβοκάρω λίγο για να κάνουμε μια κουβέντα, είναι αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας, ενώ ας πούμε τα κριτήρια Βαρκελόνης είναι λίγο πολύ πιο, μπορεί να φαίνεται απλώς ο πίνακας, αλλά είναι πολύ ας πούμε θεωρητικά άκαμπτος, γιατί καθορίζει ανακατηγορία του 0 και του α, β και σ, είναι περισσότερο κάθετη στο τι πρέπει να γίνει. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια έχουν αρχίσει τα πέρα δόθε, δηλαδή το αυτό που λένε left to right, treatment stage migration, το right to left, δηλαδή το να πάρουμε έναν ασθενή από εδώ να τον πάμε εκεί και ανάποδα. Αυτή η φιλοσοφία γενικότερα με τις Βαρκελόνιες στον πίνακα είναι αυτό που λένε το treatment stage migration, στη μετακίνηση από τη μία κατηγορία στην άλλη, ενώ υπάρχει πλέον και η θεωρία με το treatment stage migration και alternative, τα οποία περισσότερο βασίζονται στην κατάσταση του κάθε ασθενή, αυτού καθεαυτού. Και τώρα μπαίνει στη θεωρία και εκτός από το stage, ιεραρχία της κατηγοριοποίησης δηλαδή, και η θεραπευτική ιεραρχία που παρακάπτει όλο αυτό, το αυστηρό και περισσότερο το παρακινούν οι Ιταλοί και βασίζονται και σε πολλά δεδομένα από ασιατικές χώρες. Αυτό λοιπόν είναι γενικότερα για να καταλάβει κανείς τι λέμε, είναι ότι το stage hierarchy είναι περισσότερο η απόφαση για τη θεραπεία που αποφασίζεται βάσει του σταδίου που βρίσκεται η νόσος. Είναι λοιπόν λίγο πιο αυστηρό. Και ενώ είναι φαίνεται απλός, αλλά είπαμε είναι λίγο άκαμπτος ο πίνακας της Βαρκελόνης, γιατί έχει γενικότερα απόλυτες αντεδείξεις για κάποιες παθήσεις, για κάποια στάδια όγκου. Δεν λαμβάνει υπόψη άλλα comorbidities, δεν λαμβάνει υπόψη το σημείο που βρίσκεται ο όγκος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους πνευματικούς ακτινολόγους, ανάλογα με τη θέση του όγκου μπορούμε να παίξουμε μεταξύ χειμεμβολισμού και καυτηριασμού. Και έτσι περνάμε λίγο πολύ στη φιλοσοφία του περισσότερου personalized treatment για ασθενείς με υπατοκυτωτικό καρκίνο, το οποίο αρχίζει και γίνεται πιο πιεστικό στις μέρες μας, τουλάχιστον στις δημοσίευσεις που παρακολουθούμε. Αυτό που το ζητούμενο λοιπόν και θέλω να το κουβεντιάσω λίγο μετά είναι η πλαστικότητα της ιεραρχίας αυτή και το να το προσαρμόσουμε στην καθημέρα κλινική πράξη, δηλαδή της πραγματικής ζωής, κάνοντας αυτό το migration και alternative ή μπαίνοντας στη λογική της θεραπευτικής ιεραρχίας, δηλαδή
το τρίπλε να είναι μια απόφαση ιεραρχική που αποφασίζεται σε, η κάθε θεραπευτική μέθοδος ανάλογα με άλλα κριτήρια και όχι μόνο τα αυστηρά της ενός τέτοιου αλγορίθμου. Πάμε τώρα στα δικά μου. Αυτά που θα σας δείξω είναι κάποιοι προβληματισμοί και τι μπορούμε να κάνουμε πριν από μια χειρουργική ή μεταμόσχευση ύπατος και μετά από το χειρουργείο. Πριν υπάρχουν προβλήματα στις κακοήθειες, λοιπόν, περισσότερες είναι στη λογική αυτή που περιέγραψα πριν με την κατηγοριοποίηση βαγγελόνης. Υπάρχουν προβλήματα εναπομένοντος όγκου μετά από το χειρουργείο, προβλήματα τα οποία ανέπτυξε πολύ ωραία η κυρία Γεωργοπούλου. Προβλήματα απειλές υπέρτασης που ανέφερε επίσης ο κύριος Κατσάνος. Στα προβλήματα των κακοήθειών, λοιπόν, ένα πολύ βασικό προγειωτικός έλεγχος των βλαβών πριν την εκτομή και ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος. Δεν λέω έλεγχο σαν να το ελέγξουμε απεικονιστικά, εννοώ να το κοντρολάρουμε και να μας ξεφύγει. Ο έλεγχος, δηλαδή ο κλινικός έλεγχος του σταδίου του όγκου. Γιατί υπάρχουν όγκοι οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν, αλλά να είναι ελέγξιμοι με τις μεθόδους του χυμεμβολισμού ή του καυτηριασμού μικροκύματα και ραδιοσυχνότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπει ο ασθενής στο χειρουργείο ή στη μεταμόσχευση. Ένας τέτοιος όγκος εδώ, που υπήρχε υποψία ότι μπορεί να υπήρχαν και δύο δορυφόρες αιστείες, ήταν μια κατηγορία μεταξύ Β και Α, περισσότερο Β. Έγινε λοιπόν ένας χειμεμβολισμός, δεν βρέθηκαν οι άλλες δύο αιστείες. Έγινε ο χειμεμβολισμός αυτός μαζί με σφαιρίδια και κόιλ. Και βλέπουμε εδώ στο CT perfusion μια υπολοιπόμενη βλάβη. Έγινε και δεύτερος χειμεμβολισμός από αυτό εδώ τη νεοαγγείωση. Πλέον έπαιρνε λίγο αυτός ο όγκος και χειμεμβολίστηκε για δεύτερη φορά. Εδώ πλέον ο ασθενής είναι ελέγξιμος. Τον έχουμε λοιπόν στον έλεγχό μας. Είναι ένας ασθενής που θα μπορούσε να κάνει και υπατεκτομή δεξιά κάτω. Θα μπορούσε να μπει όμως και αν υπάρχουν τα αντίστοιχα κριτήρια και σε μια λίστα μεταμόσχευσης, αν αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα με τον βαθμό κύρωσης που έχει και τα υπόλοιπα κλινικά χαρακτηριστικά που ξέρετε οι υπατολόγοι. Τα προβλήματα του εναπομείνοντος όγκου του ύπατος είναι αυτά που ανέπτυξε η κυρία Γεωργοπούλου. Μετράμε πριν, κάνουμε μια ογκομέτρηση να δούμε ότι δεν μας βγαίνουν τα κουκιά, δηλαδή χρειαζόμαστε παραπάνω όγκο στο υπολοιπόμενο ύπαρ βάσει τη. Του σχεδιασμού του χειρουργείου που θα κάνουν οι μεταμοσχευτές, οι χειρουργοί. Και η μέθοδος, όπως είδαμε και πριν, είναι ο εμβολισμός της αντίπλευρης πηλαίας φλέβας. Να εδώ μια τέτοια, ένα τέτοιο παράδειγμα που υπάρχει ένα υπατοκυταρικό, βλέπετε κιόλας είναι 5 εκατοστά, αρκετά μεγάλο. Προσπαθούμε λοιπόν καταρχάς να το ελέγξουμε. Ο αριστερός λαβός βλέπετε ότι είναι σχετικά μικρός. Ελέγχεται αυτό επιτυχώς με χειμεμβολισμό, κλασικό χειμεμβολισμό, και από εκεί και πέρα. Η αριστερή πηλαία είναι επίσης λίγο μικρή, αλλά μπορεί να καθυτηριαστεί και με τον καθυτηριασμό των κλάδων όλων αυτών που αφορούν μια πιθανή δεξιά υπατρεκτομή γίνεται ο εμβολισμός όλων αυτών των κλάδων με ιστική κόλλα. Κατόπιν μετά από πιθανό και αρκετό διάστημα, αν δεν εμβολίσει παράλληλα και την υπατική φλέβα την αντίστοιχη, μπορεί να χρειαστούν και 6 μήνες, σε αυτόν τον ασθενή αυτός άργησε ιδιαίτερα να αναπτύξει μεγάλο λοβό. Εν τω μεταξύ όμως, όπως ασθενής του κ. Κατσάνου, πήγε τόσο καλά από το υπατοκυταρικό του που το θεωρούμε ελέγξιμο και το περιμένουμε κι άλλο. Δηλαδή τελικά δεν μπήκε στη διαδικασία της δεξιάς υπατεκτομής. Οπότε ένας ασθενής τον έχουμε υπό τον έλεγχο μας και τον παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα γίνει πλέον η δεξιά υπατεκτομή και όλα αυτά επειδή είναι μιας πολύ μικρής ηλικίας. Στην πηλαία υπέρταση τα προβλήματα λύνονται συνήθως με τη διενέργεια TIPS που το χρησιμοποιούμε σαν γέφυρα προμεταμοσχευτική λόγω της επικινδυνότητας κυρσοραγιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα εδώ μιας παρακέντησης της πηλαίας φλέβας με τον καθυτηριασμό της και διαστολές που ακολουθούν και τοποθέτηση του στεντ. Ένα παράδειγμα λοιπόν TIPS που θα μπορούσε να είναι για ένα ασθενή ο οποίος απλώς με τον κίνδυνο κυρσοραγίας που προφανώς για να κάνει το TIPS έχει ήδη συμβεί τουλάχιστον μία φορά και παπυλούμενης δεύτερης και τρίτης για να αισθανθούμε πιο ασφαλείς τον δημιουργεί το TIPS. Όπως είπε και η Βίβη, αν δεν κάνει να βγαίνει και πολύ στην πηλαία, στη γατοκύλη φλέβα το stent, το πάμε όσο γίνεται πιο μέσα στην υπατική φλέβα
για να μην δυσκολέψουμε την πιθανή αναστόμωση της μεταμόσχευσης. Το ίδιο βέβαια και το αντίστοιχο τμήμα στην πηλαία φλέβα. Πάμε τώρα στα προβλήματα που μπορούμε να βοηθήσουμε μετά από μια χειρουργική μεταμόσχευση ύπατος. Υπάρχουν διάφορες συλλογές, ελεύθερες συλλογές, υπάρχουν πολλά προβλήματα χοληφόρων, όπως έδειξε ο κ. Παγιαδάκης, προβλήματα αναστομώσεων και προβλήματα αγγείων, που ανεφέρθηκε ο κ. Κατσάνος. Στις συλλογές συνήθως μπορεί να έχουμε απλές συλλογές, μπορεί να έχουμε ειδοϊπατικά, εξωϊπατικά χωλώματα, επιμόλυνση, δηλαδή αποστηματοποίηση συλλογών ή χωλωμάτων, και συλλογές που τροφοδοτούνται από διάφορες διαρροές, χολής, παγκρεατικών υγρών ή εντερικού περιεχομένου ανάλογα. Εδώ μια απλή περίπτωση με μια συλλογή, ένα χώλωμα στην κήτη της χολιδόχου, το οποίο απλώς χρειαστεί παροχέτευση. Μια άλλη περίπτωση με σχετικά λεπτά χολαγγεία, νομίζω το ίδιο παράδειγμα το έδειξε ο κ. Κατσάνος μετά από μια υπατεκτομή, και βλέπουμε εδώ η δυσκολία για τη διυπατική προσπέλαση είναι να βρεθούν τα χολαγγεία, επειδή είναι ιδιαίτερα λεπτά και είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να παρακεντήσουμε εδώ, πρέπει να παρακεντήσουμε λίγο περιφερικά. Και επειδή ακριβώς υπάρχει διαρροή, γι' αυτό δεν είναι ιδιαίτερα διατεταμένα. Είναι πολύ καλύτερο για την επούλωση εδώ της αναστόμωσης να φύγει αυτός ο χειρουργικός καθετήρας και να μπει ένας τέτοιος έσω-έξω παροχέτευσης. Και όπως είδατε και από τον κύριο Κατσάνο, ο ασθενής αυτός εκ των υστέρων πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα προβλήματα χοληφόρων, τα είδατε και προηγουμένως από όλους τους ομιλητές. Φοβόμαστε τον τραυματισμό, φοβόμαστε τη χολόρια. Η χολόρια κάνει δύσκολη την διυπατική προσπέλαση λόγω μη διάτασης. Η στενώση αποφράξης των χολαγγείων και η ισχυμία και η νέκρωση, αυτά είναι περισσότερο, όπως είπε ο κ. Παχιαδάκης, στις μη αναστομωτικές βλάβες. Τραυματισμός και χολόρια, συνήθως αυτά που εδώ αναφερόμαστε φυσικά είναι ο ιατρογενής τραυματισμός και μας ενδιαφέρει η πατεκτομή και η δημιουργία κολπευτικών αναστομώσεων και η μεταμόσχευση ύπατος. Εάν οι στενώσεις συνδυάζονται με χολόρια, που είναι πολύ συχνό, τότε η δουλειά μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Όπως είπε και η κυρία Γεωργοπούλου, οι παραλλαγές των χολαγγείων είναι πολύ συχνές και πρέπει να τις γνωρίζουμε. Συνήθως κάποιες τέτοιες παραλλαγές, όπως εδώ ένας δεξιός κλάδος στο κυστικό ή απευθείας κλάδι στη χολιδόχου κύστη, είναι συνήθως οι λόγοι επιπλοκών χολόριας μετά από χολιστεκτομή ή ακόμα και μια δεξιά υπατεκτομή. Μπορεί να τραυματιστούν αυτοί οι κλάδοι και να διαρρέει χολή ελεύθερα στην περιπτωτική κοιλότητα. Για τις απλές χολόρειες συνήθως ενδοσκοπική προσέγγιση είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο αν υπάρχει διατομή ή στενώσεις θερμικές, ισχυμικές ή και στενώσεις χολοπεπτικές με έλλειγμα ρού που δεν μπορεί να προσπελάσει ο ενδοσκόπος. Τότε πάμε διυπατικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα αναστόμωσης που χάνει μετεχειρητικά, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, η χειρουργική παροχέτευση οφείλει να μετατραπεί σε ενδοϊπατική έσω-έξω παροχέτευση για να επουλωθεί το σημείο διαρροής και στη συνέχεια βλέπουμε τι θα γίνει με την πιθανή στένωση που θα ακολουθήσει. Στένωση και απόφραξη, αντιστοίχως, εδώ ένα παράδειγμα μιας ενδοϊπατικής στένωσης, ιδιαίτερα δύσκολης, μετά από μεταμόσχευση και βλέπετε πολλά χρόνια μετά μπορεί να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Ενώ εδώ δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα με την χολοπεπτική αναστόμωση, η στένωση που δημιούργησε χολαγγείτιδες σε αυτόν τον ασθενή ήταν ενδοϊπατική εδώ στα αριστερά χολαγγεία. Γίναν διάφορες διαστολές, δεν απέδωσαν ιδιαίτερα παρά την επιμονή μας. Υπάρχει η λύση αυτού του είδους του στέντ, είναι μεταλλικό επικαλυμμένο. Είπε και ο κ. Παγιαδάκης, δεν αγαπάμε τα μεταλλικά που θα μείνουν μόνιμα, αλλά τα μεταλλικά, ιδίως αυτά τα επικαλυμμένα, που προλαμβάνουν λίγο την υπερπλασία του ενδοθυλίου εδώ αυλικά και τα οποία με ειδικό μηχανισμό μπορούν να αφαιρεθούν διαδερμικά, είναι πλέον στη μόδα και τα έχουμε ήδη σε τρεις ασθενείς στο ΧΕΠΑ. Αυτός είναι ο ένας από τους τρεις λοιπόν, που μετά από επίμονες διαστολές δεν ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Μπήκε λοιπόν, γινόταν, ενώ άγγιγε ωραία η στένωση, μετά πάντα γινόταν η επαναστένωση. Έχει μπει λοιπόν ένα τέτοιο retrievable stent, το οποίο έχει μπει εδώ όπως βλέπετε καλά, και από αριστερό λογό είναι εδώ η πρόσβασή μας και είμαστε στη φάση που περιμένουμε τρεις μήνες τουλάχιστον για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα πριν το αφαιρέσουμε.
ισχυμία και νέκρωση, τα χειρότερα περιστατικά όντως, κύριε Παγιαδάκη. Εδώ μια περίπτωση πάλι από το Ιπποκράτιο, με διαχειριτικές στενώσεις και διατάσεις σε ένα μεταμοσχευμένο ασθενή. Δραματικές εικόνες χολαγγιογραφικές. Βλέπετε εδώ το σποροφαγωμένο χοληφόρο δέντρο στην πύλη του ύπατος. Πιάνει όλους τους κλάδους. Αυτές δεν είναι ασθωματικές στενώσεις, είναι ισχυμικού τύπου, κεντρικού τύπου, δηλαδή αυτό είναι το κανονικό, ο χολιδόγος σπόρος του ασθενή, και το μόσχευμα δυστυχώς εδώ έχουν νεκρωθεί οι βάζα βαζόρμ του, δεν λειτουργήσαν, των χολαγγίων, και έχουμε μια εκτεταμένη σαν κλάτσκιν, αλλά θα έλεγα χειρότερη. Διότι δεν μπορούμε να βάλουμε στέντ, απλώς παροχετεύουμε. Και ο ασθενής με τον κατήρα παροχέτευση περιμένει την επόμενη μεταμόσχευση. Στις αναστομώσεις, παρομοίως, προβλήματα στενώσεων, αποφράξεων, λύθων, και μερικές φορές δεν ξέρουμε αν είναι καλοήθεια ή κακοήθεια αρκετές φορές. Εδώ μια τέτοια περίπτωση αναστόμωσης. Βλέπετε την έντονη εδώ υψηλού βαθμού στένωση. Οι διαστολές και εδώ δεν προσπαθήσαμε, απέδωσαν ως ένα βαθμό, μετά ξαναστένεψε, έγινε και άλλη διαστολή. Επειδή κάθε φορά που φουσκώνουμε από τη μία μπορεί να στενέψει η άλλη, γι' αυτό μπήκε και από τα αριστερά σωλήνας παροχέτευσης, και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποίησαμε ένα τέτοιο retrievable stent. Το αποτέλεσμα είναι, το βάλαμε από δεξιά, αλλά επειδή είναι επικαλυμμένο, φοβηθήκαμε φυσικά την απόφραξη των αριστερών, γι' αυτό υπήρχε μόνιμα ένας καθετήρας από αριστερά που παροχέτευε έσω-έξω. Κλειστός έξω. Βλέπετε εδώ τη δεξιά παροχέτευση, αυτήν εδώ, μέσα από την οποία έχει μπει το stent αυτό, και την αριστερή, η οποία είναι απλώς εδώ στην έλικα. Μετά από τρεις μήνες αφαιρέθηκε το stent, βλέπετε εδώ τις αλλοιώσεις πάνω στο stent, αφαιρέθηκε διαδρομικά, και το αποτέλεσμα, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι το αποτέλεσμα, και ο ασθενής είναι τώρα 6 μήνες χωρίς νέο πρόβλημα. Τώρα, μπορεί όλα αυτά μεταχειρητικά να συνδυαστούν και με λίθους. Ένας άλλος μεταμοσχευμένος ασθενής, πάλι από το Ιπποκράτιο, βλέπετε εδώ τις στενώσεις και τις αλλοιώσεις στα ενδοεπατικά χολαγγεία. Η αναστόμωση χολοπεπτική είναι εδώ, δεν είναι χολοπεπτική, με συγχωρείτε, είναι εδώ η αναστόμωση, και εδώ υπάρχουν ελλείμματα πλήρωσης. Πολλές χολαγγίτες βέβαια για τον ασθενή, παροχετεύσαμε, και κάποια στιγμή αργότερα, σε δεύτερη φάση, με μπάσκετ διπατικά μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτούς τους λίθους, να διαστήλουμε τη στένωση και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα τελευταίο εδώ σχόλιο όσον αφορά διαφοροδιάγνωση από υποτροπή κακοήθειας, γιατί μπορεί να γίνει υπατεκτομή, φυσικά κολαγιοκαρκινώματα, άλλου τύπου όγκη, και μπορεί να έχουμε μετά μια τέτοια εικόνα στο MRCP που νομίζουμε ότι μπορεί να είναι πάλι ένας κλάτσκιν τιούμορ, μπορεί όμως να είναι και καλοήθεια στένωση. Σε αυτή την περίπτωση, βλέπετε, είναι παρομοιότυπη εικόνα, κάλλιστα μπορεί να είναι κλάτσκιν, υποτροπή δηλαδή επί της αναστόμωσης, μπορεί όμως να είναι και καλοήθεια στένωση. Οπότε, μέσα από το θικάρι μπορούμε να βάλουμε την λαβίδα βιοψίας, προσεχώς θα βάζουμε χολαγγιοσκόπιο για να βλέπουμε ακριβώς που πάμε. Στο συγκεκριμένο ασθενή είχαμε αρνητικά αποτελέσματα, οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν καλοήθηση στενός. Τέλος, δύο λόγια για αυτά που είπε ο κ. Κατσάνος. Τα αγγεία είναι επίσης πολύ σημαντικά, μην αιμορραγήσουν, χρειαστούν εμβολισμό, να τραυματιστούν, ή υπάρχουν στενώσεις, τρομβώσεις ή γονιώσεις μετά από μεταμόσχευση. Σε αυτά δεν έχω προσωπική εμπειρία με περιστατικά. Από τη βιβλιογραφία λοιπόν, εδώ στένωση στην αναστόμωση μιας πηλαίας φλέβας, έδειξε ένα τέτοιο και ο κ. Κατσάνος, και τα μπαλόνια και τα στέντ μπορούν να βοηθήσουν, και εδώ πάλι με αγγιοπλαστική λύθηκε το πρόβλημα, και εδώ μια δημοσίευση για το Ιπποκράτιο με το πρόβλημα που είπε και ο κ. Γουλής με την οξία θρόμβωση της υπατικής φλέβας μετά από το χειρουργείο, και σε αυτά τα προβλήματα μπορούμε να βοηθήσουμε με την τοποθέτηση μεταλλικών στέντ, και το στέντ είναι εδώ πέρα, σε αυτή εδώ την καμπύλη, και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χατζηδάκη, και είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε μαζί μας, γιατί εδώ και όχι πάρα πολλά χρόνια, ήταν πολλές φορές που ζητούσαμε τη βοήθειά σας
όντας στην Κρήτη και ζηλεύαμε την Κρήτη γι' αυτό, αλλά... Τώρα τη ζηλεύετε, τα ζηλεύω για άλλα πια. Αλλά σίγουρα ένα πολύ δυνατό εθνολογικό τμήμα και εδώ στα Χέπρα και στο Υποκρέτιο είναι μεγάλη βοήθεια για μας και είναι εντυπωσιακά αυτά που δείξατε και ακόμη πιο πολύ αυτά που κάνατε. Κάποιες ερωτήσεις, σχόλια... Κάνω εγώ μερικά σχόλια. Για να τελειώνουμε αυτά, μάλλον. Καταρχά να ευχαριστήσω, ξέρω αυτό. Να ευχαριστήσουμε λίγο τον κύριο Χατζηδάκη. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή προσθήκη στην δουλειά που κάνουμε στο Υποκράτιο. Μας έδειξε πράγματα που ήδη έχουν γίνει σε αυτό το λίγο χρόνο που είναι στη Θεσσαλονίκη και άλλα που προσδοκούμε να κάνουμε. Θέλω να κάνω τρία σχόλια. Το ένα αφορά αυτό που είπατε για τις μετακινήσεις, αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης που αφορούσε το σύστημα της Βαρκελόνης και την αντιμετώπιση του υπατοκυταρικού καρκίνου. Εγώ θα το προχωρήσω ακόμη λίγο παραπάνω. Θα γίνουν και άλλες πολλές τέτοιες μετακινήσεις, δεδομένου ότι, όπως ίσως ξέρετε, αρχίζουμε να έχουμε επιτέλους και στον καρκίνο του ύπατος επιτυχή αποτελέσματα από θεραπείες συστηματικές, που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα. Με αποτέλεσμα η ανοσοθεραπεία πια να μπαίνει σαν ένας παράγοντας ο οποίος βλέπει πραγματικά αποτελέσματα. Δηλαδή να έχει σε ένα ποσοστό που ανάλογα με τις μελέτες είναι 20-25% πολύ καλή ανταπόκριση, δηλαδή πλήρη ανταπόκριση για παράδειγμα. Άρα αρχίζεις και συζητάς σε πολλά επίπεδα μια τέτοια παρέμβαση η οποία ξεκινάει από το συνδυασμό, γιατί όπως ξέρετε όλες οι μελέτες που προσπαθήσατε να κάνετε ακτινολόγοι μαζί με ογκολόγους στο παρελθόν για το συνδυασμό θεραπείων πριν και μετά τις τοπικοπεριοχικές θεραπείες δεν ήταν αποτελεσματικές. Τώρα τρέχουν πάρα πολλές τέτοιες μελέτες, οι οποίες ετοιμάζονται να βγουν και οι οποίες προσδοκούν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι, συνδυασμό τοπικοπεριοχικών με συστηματικές θεραπείες. Και προσδοκούμε από εκεί αποτελέσματα. Δεύτερο, μπορούμε να δούμε το ρόλο που μπορούν να έχουν τέτοιες παρεμβάσεις, τοπικοπεριοχικές, σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, για παράδειγμα, για το downstaging πολλών νεοπλασμάτων, το οποίο αφορά τα πάντα, δεν αφορά μόνο μεταμόσχευση, μπορεί να αφορά και εκτομή εν τέλει της βλάβης. Άρα λοιπόν, περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτά στο άμεσο μέλλον. Περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτά και άρα όλη αυτή θα το κάνει λίγο σβαράει το τρένο, το τέτοιο της Βαρκελόνης. Γιατί θα αλλάξουν αρκετά πράγματα, όπου πραγματικά θα είναι σημαντικό. Τώρα, στο ίδιο κομμάτι, επίσης αναδεικνύεται η πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουμε και οι χειρουργοί και οι υπατολόγοι, τους ακτινολόγους, για την παρακολούθηση αυτών των... Δηλαδή, θέλουμε καλά ακτινολογικά εργαστήρια, καλούς ακτινολόγους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν την ανταπόκριση των βλαβών στις θεραπείες αυτού του είδους. Συστηματικές, για παράδειγμα. Πρέπει να ξέρουμε αν νεκρώθηκε, αν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη, πόσο σε 100 νεκρώθηκε. Έχουμε ήδη με τη Βίβια να αρχίσουμε να δείχνουμε και θα δείξουμε στα επόμενα συνέδρια αρρώστους που είχαν πλήρη ανταπόκριση και νέκρωση της βλάβης, μεγάλων βλαβών. Άρα, σε πόσο μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται αυτή η παρακολούθηση. Άρα, η συνεργασία πρέπει να γίνει ακόμη πιο στενή σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος, κάτι το οποίο. Το είπε και ο κ. Τσουλφάς προηγουμένως, ήταν μεγάλη προσθήκη εκτός όλων των άλλων, των παρεμβάσεων που μας δείξατε για τις εκλογές και για τη δυνατότητα που έχουμε πια στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Εμείς που έχουμε αρκετούς αρρώστους τέτοιους, προχωρημένης υπαρκής βλάβης, το TIPS πια είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο, έχει πολλές. Πια ενδείξεις, ξεκάθαρες ενδείξεις για την αντιμετώπιση μιας σειράς από πλοκών. Της σπηλαίας υπέρτασης και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που πια υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλώς να επισημάνουμε ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πια κανονικά, υπάρχει αυτή η ροή. Δηλαδή δεν θα έχουμε προβλήματα τεχνικά, οικονομικά ή κάτι τέτοια εννοώ. Με αυτή την έννοια. Το οικονομικά δεν το ξέρω. Παρόντως προχωρούμε όμως. Ναι. Βεβαίως. Ωραία, αυτό. Θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο γιατί όσο αφορά αυτό το που είπαμε το πέρα δόθε πλέον στις κατηγορίες. Ναι. Ακούγεται. Ωραία. Νομίζω ότι το τοπίο θα αλλάξει και θα αλλάξει ποικιλοτρόπως και για τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Αυτό που πλέον έχουμε μπρος μας
είναι, έχουμε μια μεγάλη γκάμα θεραπείων που δεν είναι μόνο το χειρουργείο, η εκτομή δεν είναι μόνο η μεταμόσχευση, δεν είναι, είναι οι πολλές και διαφορετικές τοποπεριοχικές θεραπείες, είτε είναι καυτηριασμός, είτε είναι εμβολισμός, είτε θα γίνουν διαδερμικά, είτε μπορεί να χρειαστούν χειρουργείο, είτε ένα συνδυασμό. Είναι οι δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με το υπατικό κολόγωμα, που σημαίνει ότι αυξάνεται, αυξάνονται περιπτώσεις που μπορούμε να παρέμβουμε. Συγκεκριμένα, και δεν είναι μόνο εμβολισμός πηλέας, ούτε καν για την άρρωση. Υπάρχουν μέθοδοι πλέον, μπαίνει εμβολισμός πηλέας με εμβολισμό υπατικών φλεβών για ακόμη πιο γρήγορη. Είναι διαρκώς ένα τοπίο που αλλάζει και βελτιώνεται, γιατί βελτιώνονται οι τεχνικές, βελτιώνεται η κατανόησή μας στη βιολογία και βέβαια όλα αυτά θα αλλάξουν και πέραν του υπατοκυταρικού, γιατί πλέον αυτό που κυκλοφορεί πολύ στη μεταμόσχευση είναι η ιδέα το transplant oncology. Μεταμόσχευση σαν ογκολογικό όπλο, όχι μόνο για τον υπατοκυταρικό και για χολαγιοκαρκίνωμα, το οποίο ήδη υπάρχουν πρωτόκολλα περιορισμένα όμως, αλλά πλέον σιγά σιγά μπαίνει διεθνώς και στην αντιμετώπιση υπατικών μεταστάσεων από κολορυφθικό. Και πάλι, επιλεγμένες περιπτώσεις, αλλά όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατόν αν δεν υπήρχε αυτός ο συνδυασμός και όλα αυτά τα όπλα που ξαφνικά έχουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Γουλής για την ανοσοθεραπεία είναι μια επανάσταση. Έτσι, αν η προηγούμενη επανάσταση ήταν φάρμακα για την υπατήτιδα σε και όχι τόσο μακρινή για μας, αυτή είναι η επόμενη. Για πρώτη φορά μιλάνε για φάρμακα, έτσι. Οι ογκολόγοι και αυτοί θα ξαναενδιαφερθούν για τον υπατοκυταρικό. Αλλά ακόμη και η τεχνολογία. Υπάρχουν τεχνολογίες όπως το CyberKnife, το οποίο πάλι θα δώσει εστιασμένη αντιμετώπιση με πολύ λιγότερο επεμβατική για τον ασθενή. Δηλαδή, φοβάμαι ότι αν στο τέλος της ημέρας ίσως η χειρουργική παρέμβαση θα είναι λιγότερο χρήσιμη. Στην υπάρχουν για τους αμοσχεύματα, υπάρχουν. Καλησπέρα. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Γεια σας, Αντωνιάδης, ο Νίκος είμαι. Τι κάνετε? Ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε, Νίκο. Συγχαρητήρια. Εγώ θα συμφωνήσω σίγουρα με αυτή την αλλαγή του τοπίου στο γεγονός ότι θα μεταμοσχεύουμε πια πιο προχωρημένους όγκους. Όγκους που παλιότερα τους βγάζαμε ως μη μεταμοσχεύσιμους, τώρα πια ίσως μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να τους επιλέγουμε για μεταμόσχευση. Οπότε δεν η μεταμόσχευση θα παραμείνει σαν θεραπευτική επιλογή, σαν σημαντική θεραπευτική επιλογή. Απλώς αυτό που βλέπουμε και συνέχεια, νομίζω, σε όλα τα συνέδρια και σε όλες τις συγκεντρώσεις, λέμε ότι αλλάζουν πια οι ενδείξεις. Ευχαριστώ. Αυτό το... Ευχαριστούμε, Νίκο. Αυτό το ερώτημα για τα μοσχεύματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι βασικό πρόβλημα και στοιχείο της μεταμόσχευσης, και αυτό αλλάζει με το χρόνο. Αλλάζει στο ότι, αλλάζουν και αυξάνονται τα είδη αποδότες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πλέον, υπάρχουν διεθνώς και ελπίζουμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα οι δότες πέραν του καρδιακού θανάτου, του κεφαλικού θανάτου, οι δότες μετά από καρδιακό θάνατο, τα τμηματικά μοσχεύματα, αλλά και το είδος μοσχημάτων, όσο πιο πολύ μαθαίνουμε, όσο πιο πολύ καλή είναι αυτή η συνεργασία που υπάρχει, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε και δότες που πιθανό και μοσχεύματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι με τη βοήθεια των πατολόγων, με τη βοήθεια του επεμβατικού γαστρεντερολόγου, με τη βοήθεια των ακτινολόγων, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές επιπλοκές. Άρα σίγουρα και αυτό το τοπίο ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Είναι γενικά μια καλή περίοδος για αυτόν τον, με μια γόνιμη περίοδος. Συμφωνείτε πάντως, κύριε καθηγητά, ότι όπως το βλέπω και στο meeting μεταμοσχεύσεων, η κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά. Δηλαδή μπορεί για τον τάδε ασθενή με τα ίδια χαρακτηριστικά με κάποιον άλλον, λόγω άλλων προβλημάτων υγείας του ή καλύτερα σκορ, να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική θεραπεία από ό,τι για κάποιον άλλον,
και δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχουν παροπίδες, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Και όντως οι τεχνικές έχουν αυξηθεί και όλες οι δυνατότητες οι χειρουργικές, θα έλεγα, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και το η μεταχειρική φροντίδα και σε επίπεδο μονάδων εντατικής και σε επίπεδο κλινικών, ιδίως όταν έχεις δική σου μονάδα εντατικής που ξέρεις τους δικούς σου ασθενείς και τι προβλήματα μπορεί να... και δεν έχεις δίπλα κάποιον ο οποίος έχει άλλα θέματα και είσαι πιο επικεντρωμένος στον κάθε ασθενή. Εγώ νομίζω αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που βελτιώνει το προσδόκιμο μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Και όλα αυτά μαζί με την εξέλιξη των υλικών, μαζί με την εμπειρία που φέρνει ο καθένας προσωπικά, όλα αυτά βοηθούν να έχετε και καλύτερα ποσοστά επιβίωση φυσικά μετά. Αν επιτρέπετε τώρα κατά σχόλιο, να σου πατάω. Καταρχήν σε αυτό που είπατε έχετε πολύ δίκιο και ήθελα απλά να πω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική και περιστατωμένη εργασία με την ομάδα των γαστρεντερολόγων και την νοσηλευτική ομάδα. Το 2021, τέλη 2021, στο European Society for Organ Transplantation, παρουσιάσαμε το Enhanced Recovery After Surgery για τις μεταμοσχεύσεις. Αρχίσαμε λοιπόν να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και να είμαστε θέσει να παρουσιάζουμε σειρά ασθενών. Δεν ήταν μεγάλη σειρά, ήταν 10 ασθενείς, αλλά αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά οι σειρές των ασθενών για την ταχύ ανάρρωση είναι 4 σειρές, 10-15 ασθενών. Και είχαμε μία μέση νοσηλεία 9 μέρες σε σύγκριση με 21 μέρες για την κλασική νοσηλεία. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο, εξελίσσεται η χειρουργική, εξελίσσεται η νοσηλευτική και ο μύθος της μεταμόσχευσης σαν μία τελείως εξωτική και εξαιρετικά επικίνδυνη παρέμβαση έχει καταρριφθεί. Και πρέπει να είναι ένα χειρουργείο ασφαλές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι σήμερα με τις παρουσιάσεις όλων είναι ξεκάθαρο ότι η παθολογία του ύπατος είναι ομαδική, είναι θέμα ομάδας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο από το σημερινό που είδαμε και τους γαστρεντερολόγους και τους ακτινολόγους και τους γαστρεντερολόγους είναι και εδώ και ο συνάρχος και ο Γουλής της ομάδας. Είναι θέμα ομάδας. Και μόνο με ομάδα μπορούμε να πάμε μπροστά σε τέτοιες παθολογίες. Και το τρίτο που θέλω να πω, για να μην σας κουράζω, αυτό που είπατε για το ΣΥΦΤΕ και για τον πρόθυμο της Βαρκελόνης, ο εργός της Βαρκελόνης ήταν και παραμένει αρκετά πολύτιμος, αρκετά χρήσιμος, γιατί είναι από τα λίγα classification systems τα οποία παίρνουν υπόψη τους και τη γενική κατάσταση του ασθενής, του ασθενούς και το στάδιο του όγκου και την υπατική λειτουργία. Από εκεί και πέρα όμως, καταλάβαμε πολύ γρήγορα, όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, ότι δεν είναι ένας αυστηρός χάρτης, είναι μία πηξίδα που μπορεί να μας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση και από εκεί και πέρα η εξατομίκευση της αγωγής για κάθε άρρωστο είναι, πιστεύω, το κλειδί. Και αυτό γίνεται με το ιατρικό συμβούλιο, γιατί κανένας δεν μπορεί να πάρει μόνος του την απόφαση. Το ιδιαίτερο με το υπατοκυταρικό, αν το σκεφτείτε, είναι ότι από το 1996 μετά το Βιτσέντζο Ματζαφέρο και τα κριτήρια του Μιλάνου, σχεδόν μέχρι τώρα, και λέω σχεδόν, μιλάμε για αριθμό και μέγεθος όγκων. Την εποχή του BRAF, του KRAS, του BRCA, του HER2, την εποχή της βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου, στο υπατοκυταρικό, είμαστε λίγο πιο πίσω. Και πιστεύω ότι το μέλλον, μαζί με τις νοσοθεραπείες, είναι ακριβώς ότι θα βγει πιο μπροστά και θα εξετάζουμε όχι πόσες μεταστάσεις και τι μέγεθος έχει, αλλά τη βιολογική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των όγκων, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση στους αρρώστους που πρέπει να μεταμοσχευτούν και στην άρση θεραπεία στους αρρώστους που θα πρέπει να πάρουν άλλες θεραπείες. Θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή ευλόγησα πολύ το μεταχειρητικό και τη φροντίδα, να ευλογήσω και το προεχειρητικό, διότι αυτά που έδειξε η κυρία Γεωργοπούλου είναι πλέον σαν να ανοίγει στην κοιλιά και να τα δίνει στο χειρουργό, ενώ παλιότερα έμπαινε και έκανε με ένα υπέρυχο ή με μια απλή αξιονική μίας φάσης, δύο.
Τώρα νομίζω ότι είναι ατομικός άθλητας. Δηλαδή, όποιος χειρουργός μπει και πει, α, αυτό δεν το περίμενα να το βρω, δεν πρόσεξε. Λοιπόν, άρα έχετε μια άριστη απεικόνηση πριν, με όλες αυτές τις μορφές απεικόνησης που έχουμε. Έχετε μια πολύ καλή προεγχειρητική και μεταγχειρητική φροντίδα ενδοσκοπική και διαδερμική. Μια κατάσταση στην οποία μπορεί ο υπατολόγος να φέρει τον ασθενή στο καλύτερο δυνατό στάδιο πριν τον ανοίξετε. Και βέβαια την νοσηλευτική και ανασιολογική κάλυψη και μονάδας που μπορεί να έχετε. Ελπίζω όλα αυτά, αν λειτουργήσουν σωστά και να έχουμε και δημοσιεύματα, να έχουμε στο μέλλον πολύ μεγάλα νούμερα και από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ήλπιζα πρωτού πάμε στην ερώτηση και το σχόλιο. Έχετε ένα πολύ ωραίο slide που δείχνετε την αίθουσα που χρησιμοποιείτε σε έναν ιδανικό κόσμο. Και ας ελπίσουμε εφικτό σύντομα, αυτό θα έπρεπε να είναι μια αίθουσα που να είναι όλα εκεί πέρα. Δηλαδή να είναι αίθουσα με το χειρουργείο, να υπάρχει δυνατότητα να παρέμβει ο πνευματικός ακτινολόγος, να παρέμβει ο γαστρολόγος, ο ενδοσκόπος, να είναι όλα σε μια υβριδική αίθουσα. Αυτό θα είναι το μοντέλο που πρέπει. Σε αυτό το ιδανικό κόσμο ελπίζω να βελτιωθούν και οι αμοιβές μας. Έχουμε ένα σχόλιο από την ομάδα από την Κρήτη, ο κύριος Σαμονάκης, ο οποίος λέει ευπρόσδεκτος ο ενθουσιασμός με τις νεότερες συστηματικές θεραπείες, άνοσοθεραπείες για το υπατοκυταρικό, αλλά δυστυχώς αφορά μόνο σε μία μειοψηφία, ιδίως σε μία αντιρροπούμενο του κυρωτικούς. Κύριε Γουλή. Ομολογώ, κρίμα που δεν έχουμε τον Δημήτρη. Μπορεί να πάρει τον λόγο. Ναι, μπορεί να. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς. Άνοιξε τον ήχο, Δημήτρη, και πες το. Δεν το κατάλαβα ακριβώς τι θέλει να πει. Ομολογώ, δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω, με ακούτε, καλησπέρα. Πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ενημερώθηκα για αυτή την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Όχι, το σχόλιο μου είναι ότι καλώς εννοεί ο ενθουσιασμός με το ατέζο μπέβα και τις υπόλοιπες θεραπείες. Θεωρώ όμως ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει σε μη κυρωτικούς ασθενείς ή σε κυρωτικούς καλά αντιρροπούμενους, child A συνήθως. Ξέρουμε και από τα TKIs ότι οι μη αντιρροπούμενοι υπάρχουν κάποια δεδομένα για early B7, B8 εν πάση περιπτώσει, αλλά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο ότι πολλοί από τους ασθενείς μας, ιδιαίτερα από αυτούς που είναι και υποψήφοι για μεταμόσχευση ύπατος, ότι θα μπορέσουν να πάρουν το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας και δεν βγάζω απ' έξω διάφορα θέματα όπως ανοσολογικές παθήσεις, αυτοάνοσα ή διάφορα τέτοια. Κυρίως αυτό καθ' αυτό σε σχέση με την υπατική επάρκεια και τη δυνατότητα να πάρουν τόσο το αβάστινο όσο και, και την ανοσοθεραπεία, το ζολίζουμαμπι, όποιο σχετικό. Αυτό. Θα το δούμε. Μακάρι να μπορούν, αλλά είμαι αρκετά επιφυλακτικός και νομίζω δεν έχουμε τα δεδομένα ακόμα. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Δημήτρη, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε αυτούς τους πολύ προχωρημένους. Εγώ ξέρετε ότι σε αυτό που είπε ο κύριος Κατσάνος, ότι ίσως στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δούμε το μέγεθος να μην παίζει το ρόλο που είχε μέχρι τώρα. Δηλαδή, να καταφέρουμε με τις ανοσοθεραπείες σε αρρώστους που είναι αντιρροπούμενοι κυρωτικοί, να αντιμετωπίζουμε βλάβες μεγαλύτερες σε μέγεθος, κάνοντας ένα πολύ καλύτερο downstaging, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Αλήθεια είναι αυτό, πράγματι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν αφορά λίγους ασθενείς. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς που αναπτύσσουν υπατοκυταρικό δεν το αναπτύσσουν σε έδαφος άρσης της αντιρρόπησης, αλλά σε πλήρως αντιρροπούμενη. Απλώς είναι τέτοιο το μέγεθος που δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εκεί ελπίζω. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Εκεί, υπό αυτή την έννοια, ναι. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι σήκωσε και ο κύριος Χαρταμπίλας, είδα ένα χέρι κάποια στιγμή. Κύριος Χαρταμπίλας, θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, έχω καλυφθεί. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο. Εγώ ήμουν στο τέλος σαν σχολιαστής, νομίζω ότι σχολίασα στην πορεία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για μένα η ιατρική τελικά είναι αποκλειστικά θέμα συνεργασίας. Η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνεργασία. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους αρρώστους, αλλά και γιατί και εμείς οι ίδιοι η χαρά που παίρνουμε, οι γνώσεις που αποκτούμε, η εκπαίδευση που κάνουμε, γίνεται μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτές, θα ήμασταν πολύ πολύ λιγότεροι και πολύ λιγότερο ενθουσιώδεις, όπως είπε ο Δημήτρης Σαμονάκης. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
Κανένας πια δεν είναι παντογνώστης. Αντιθέτως, όλοι έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά ακούγοντας συναδέλφους που στον τομέα τους είναι πώς το λένε, εμπειρογνώμονες και με πολύ καλές, με πολύ καλή παιδεία ιατρική. Αυτό κάθε φορά που τελειώνουν αυτά τα meeting, όπως και το σημερινό, ακόμη περισσότερο, με κάνει να θέλω να συνεχίσω να είμαι γιατρός. Μόνο να προσυπογράψουμε μπορούμε. Αν δεν έχουμε όντως κύριε Σοφά κάτι άλλο, θέλει ίσως να κλείσει με ένα σχόλιο ο κύριος Πασόπουλος. Ουσιαστικά το σχόλιο είναι οι ευχαριστίες. Πέρα από όσα υπόθηκαν και όσα είπατε κύριε Βουλή, που ακριβώς είναι το εξτέγασμα, ίσως δεν θα μπορούσε να πει κανείς κάτι καλύτερο, να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή εκπαιδευτική εμπειρία. Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διαπιστημονικότητα, είδαμε τις δυσκολίες των χειρουργών με εντυμότητα και τους προβληματισμούς σε μια χειρουργική πολύ ψηλών απαιτήσεων. Είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε όλα αυτά τον κύριο Κατσάνο. Είχαμε την ευκαιρία από την κυρία Γεωργοπούλου να δούμε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της απεικόνησης προεγχειρητικά και σε επίπεδο διπλωμών με ένα πολύ πιστικό και διδακτικό τρόπο. Ο κύριος Πακεδάκης μας έδειξε τις δυνατότητες των ενδοσκόπων, των γαστρεντερολόγων σε όλη αυτή το μεγάλο πεδίο της χειρουργικής. Ο κύριος Πακεδάκης, που έχει εξαιρετική εμπειρία στο θέμα, μας έδειξε και τους προβληματισμούς αλλά και την πρακτική του εμπειρία, την επιτυχή του εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Γουλής μας βοήθησε πάρα πολύ με τις παρεμβάσεις του, γιατί μας φώτισε σημεία που είναι κομβικά κλινικά. Και ασφαλώς και οι συντονιστές της συνεδρίας, ο καθηγητής κ. Σουρθάς, η κυρία Αναστασίου, με την εμπειρία που έχει σαν ακτινολόγος πολλά χρόνια, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ ολοκληρωμένο και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι απολαύσαμε μια πολύ καλή εκπαιδευτική εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.